Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή εκλογέ 2023 και ο Αντένα φιλοξενεί απόψε σε μια πολιτική κατάθεση εφόλης της ύλη, έναν από τους υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον κύριο Αχιλέα Δημητριάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσά και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Και την καλησπέρα μου στου συναδέρφου, μου, του οποίου θα ανακρίνουμε σε εισαγωγικά και όχι μόνο τον κύριο Δημητριάδη, ο Κυριάκο Πομιλωρίδη. Καλησπέρα. Και ο Κυριάκου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στου δύο. Συνάδελφοι, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, γιατί είναι θέμα τη επικαιρότητα του τελευταίου διημέρου, κύριε Δημητριάδη. Αφορμή επίσκεψη του βοηθού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ήρθε, είδε τι δύο πλευρέ, επιχείρησε να ανοιχνεύσει κοινό έδαφο για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, χωρί όμω αποτέλεσμα. Και αιτία ή αδιαλαξία τη τουρκική πλευρά. Θέλω να ρωτήσω εσεί, ω υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία, τι διαφορετικό έχετε να προτείνετε από του άλλου υποψήφιου για να καμφθεί αυτή η αδιαλαξία. Ναι, θα ήθελα να πω ότι η αδιαλαξία τη Τουρκία είναι όντω το πιο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και η δική μα απραξία τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συντείνει σε αυτό το πρόβλημα. Και το σημαντικότερο είναι, κατά την άποψή μου, ότι ενώ ο κύριος Σακιντζή μα έλεγε να υπογράψουμε το πλαίσιο Γκουτέρε σαν στρατηγική συμφωνία, δεν το κάναμε. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Αυτό όσον αφορά την, την ιστορία. Τι κάνουμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Τέσσερα σημεία για να προχωρήσουμε στο Κυπριακό. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανάκτηση της αξιοπιστίας μας. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δύο κλειδιά για τη λύση του Κυπριακού, που είναι το ενεργειακό και η θετική ατζέντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο είναι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης που έχω υπόψη μου. Ας αρχίσουμε με το πρώτο. Την α, α, ανάγκη ανάκτηση τη αξιοπιστία μα στι Βρυξέλλε, λόγω των χρυσών διαβατηρίων, λόγω των Pandora Papers, λόγω τη διαφθορά η οποία είναι διάχυτη και τη συμπεριφορά μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μα πιστεύουν. Στη νέα Υόρκη, το ίδιο. Φύγαμε από τι συνομιλίε. Και δεν δηλαδή, μα πιστεύουν. πιστεύουν ότι θέλουμε λύση και ό,τι επιδιώκουμε λύση. Δεν μα με... πιστεύουν ότι αυτά που λέμε είναι αξιόπιστα. Και αυτό είναι καθαρό και δεν το λέω μόνο εγώ. Κοιτάξτε τις δηλώσεις άλλων συνυφοψηφίων ή ανθυποψηφίων που μιλούν για την αναξιοπιστία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Και έρχομαι στο δεύτερο θέμα που είναι τα δυο κλειδιά. Το δεύτερο θέμα στην αναξιοπιστία είναι η Νέα Υόρκη. Δεν μας πιστεύουν στα Ηνωμένα Έθνη, δεν μας παίρνουν σοβαρά. Και έρχομαι και στην αναξιοπιστία στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Προενός μηνός θα χάναμε και την τέταρτη διακρατική προσφυγή, διότι ούτε εκεί μας πιστεύουν. Αυτή είναι η διαπίστωση. Αυτή η διαπίστωση πρέπει να αλλάξει. Και αυτοί που μας έφεραν στα χάλια που είμαστε τώρα δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Αυτή είναι μέρος του προβλήματος. Και η διακυβέρνηση Αναστασιάδη και οι τρει υποψήφοι που πρόσκυνται σε αυτήν δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά την αξιοπιστία. Θέλουμε νέα πρόσωπα, νέα πνοή. Ένα νέο με... πρόσωπο είναι αρκετό για να αλλάξει την αξιοπιστία μα, <σκυρ> κύριε Δημητριάδη. Είναι δηλαδή, αναγκαίο. Ε, επειδή δεν έχω ακούσει κάποια πρόταση από πλευρά <σκυρ> σα, ακούω Είπα κριτική. Το πρώτο, βεβαίως, <σκυρ> Το πρώτο είναι η αναξιοπιστία. Και λέγω ότι τα πρόσωπα που μα έφεραν στην κακή κατάσταση που είμαστε μέχρι σήμερα στο Κυπριακό, δηλαδή από το παραγωγό, πέντε της λύσης ή από το παραένα της λύσης στο παραένα της διχοτόμησης, αυτοί λοιπόν που μας έφεραν εδώ, που είναι μέρος της διακυβέρνησης της απερχόμενης, ε, της απερχόμενης κυβέρνησης, ε, δεν μπορούν να βγουν από μέσα. Αυτή είναι μέρος του προβλήματος, δεν είναι μέρος της λύσης. Ναι, και ένας άνθρωπος με τη σωστή ηγεσία μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Πώ θα το αλλάξει τα δύο κλειδιά τη λύση του Κυπριακού. Ενεργειακό και θετική ευρωτουρκική ατζέντα. Ενεργειακό. Νομίζω δεν πρέπει να επαναλάβουμε την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία και τα αποτελέσματα που έχει φέρει αυτό στην γενικά οικονομική κατάσταση πραγμάτων στον πλανήτη και πώ η ενέργεια έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ε, λοιπόν, η εισήγηση μου είναι ότι το ενεργειακό μπορεί να είναι καταλήτη τη λύση του Κυπριακού. Αλλά έχουν αλλάξει και οι τιμέ που αντιλαμβάνεστε ότι πλέον οι εταιρείε πολύ δύσκολο προχωράνε σε ενεργειακέ αναπτύξει. Αυτό πώ θα το προσπεράσετε. Αντίθετα, επειδή αλλάξαν οι τιμέ και πήγαν πάνω, αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη είναι πιο πολλά και επειδή τα κέρδη είναι πιο πολλά. Υπάρχουν καλύτερε εταιρείε. Μιλάμε για δυσκολία επενδύου σε αυτό το κομμάτι. Για όταν, με τις τα κέρδη, όταν τα κέρδη λένε ότι πάμε καλά, η επόμενη επένδυση είναι δεδομένη. Οπότε το ότι επήγαν πάνω οι τιμέ δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν επενδύσει. Αντίθετα, επειδή οι δουλειέ πάνε καλά και τα προσδόκητα και... Κέρδητα... Αλλά ανέβηκε και το κόστο. Βεβαίω ανέβηκε και το κόστο. Mm. Αλλά το κόστο είναι πλασματικό. Το κόστο να βγάλει την ενέργεια από το έδαφο είναι το ίδιο. Είναι το κόστο που πουλά ή αγοράζει που άλλαξε. Οπότε το κόστο okay. είναι το ίδιο. Όμω για, για να κλείσω το ενεργειακό, ε, το ενεργειακό μπαίνει βεβαίω και το φυσικό αέριο, μπαίνουν και οι γεωτρήσεις στην περιοχή μα και εννοώ ότι θα πρέπει με σωστού χειρισμού να χρησιμοποιήσουμε το ενεργειακό ω καταλήτη. Της λύσης. Και συγγνώμη που σα διακόψα. Όχι τώρα θα έπρεπε να το λέω. Σε ό,τι αφορά τι τιμέ, οι τιμέ είναι μια πάνω, μια κάτω. Όταν είχαμε φτάσει στο Κυπριακό, δεν υπήρχε το Ουκρανικό, ήταν πολύ χαμηλά οι, οι τιμέ και τότε δεν μπορούσε να γίνει και αξιοποίηση. Ήταν πολύ δύσκολο. Ακριβώ είναι... αυτό, ναι. αυτό είναι το σημείο. Για όταν είναι, οι τιμέ να ήταν να μην πολύ χαμηλέ. είναι χαμηλές, ένα σχήμα το οποίο έχουμε ακούσει αξίσει. από το 2012, θυμάμαι, ότι η ενέργεια θα είναι καταλήτη. Τι ακριβώ ισηγήσετε, Δηλαδή θα βγάλουμε το φυσικό αέριο και θα μπούμε σε συνέργειε με την Τουρκία. Θα δώσουμε το φυσικό αέριο μέσω Τουρκία για να έχει η Τουρκία καλή στάση στον Κυπριακό. Αυτό ισχύειστε. Ισυχούμε να κάνουμε μια τεχνική επιτροπή για υδρογονάνθρακε. Τεχνική επιτροπή. Δικοινοτική. Να μιλούμε με του τουρκοκύπριου δηλαδή, για υδρογονάνθρακε. Δηλαδή. Συγγνώμη. Αυτό που ζητάει η τουρκική πλευρά. Δεν ξέρω αν το ζητάει. Το ζητάει ο κύριο Τατάρ. Αν το ζητά, το ζητάει. Ο, ο κύριο Τατάρ το ζητά με σκοπό να πει ότι έχει κράτο. Εγώ το λέω με σκοπό να μιλήσω με του συμπολίτε μου, του τουρκοκύπριου. Είναι διαφορετικός ο σκοπός για τον οποίο ο ένας το προτείνει και ο άλλος το λέει. Εγώ λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε... Οι, πόροι, οι εθνικοί πόροι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υπόκεινται στις αποφάσεις μιας δικοινωτικής επιτροπής τους οποίους θα διορίζει μέσα η δικοινωτική αυτή επιτροπή, ο κύριος Τάταρ, όποιο θέλει. Νομίζω δεν παρακολουθείτε το Ό, τι λέω. Θα λέω να κάνω μια... Μία... Συγγνώμη, αποφασίσει... οι τεχνικές επιτροπές που υπάρχουν τώρα... Η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά έχει πρόβλημα. Διότι αν δεν έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ούτε πρόβλημα να κάνουμε μια για την ενέργεια. Όσον αφορά μια την. άλλο πολιτισμό, άλλο ενέργεια όμω. Γιατί, διευτή, γιατί η κρατική οντότητα που προσπαθεί τόσο απεγνωσμένα ο κύριος Ταλάτ να κάνει. Ακριβώς την ίδια μεθοδολογία να ακολουθεί. Οπότε πιστέψτε με ότι ο σκοπός δεν είναι να δώσουμε κρατική οντότητα στα κατεχόμενα. Και... Αυτή η τεχνητή να... επιτροπή. Να έρθω ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλά με τον άλλον. Mm. Όταν δεν μιλά με τον άλλον, πώ θα κάνει συνομιλίε. Και εγώ εισηγούμε για το θέμα τη ενέργεια ότι μια τεχνική δικοινοτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, mm. ατόμων οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν χωρί mm. να έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν θα ήταν μια πολύ καλή αρχή για να μιλούμε για το ενεργειακό. Και τι ήταν η Μετράδη. πρόταση δική μας, ποια θα ήταν η πολιτική πρόταση. Να κάνουμε μια καινούρια τεχνική επιτροπή. Ωραία. Μια, Κύριε αλλά... Δημητριάδη, και η, 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 η Τουρκία, που την Τουρκία, πού τη βλέπετε σε αυτήν την εξίσωση, διότι. Τουρκία... Ένα ναι. λεπτό να ολοκληρώσω το ναι, ναι, ναι. ερώτημα. Ναι, ναι. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει τα γεωτρύπανα τη βλεπετε σε αυτή την εξισωση διοτι ενα λεπτο να ολοκληρωσω το ερωτημα η τουρκια ειναι αυτη που στελνει τα γεωτρυπανα τη παρανομα στην Κυπριακή ΑΟΣ και κάνει έρευνε. Η Τουρκία είναι που διεκδικεί διαδρόμου για να περνά το φυσικό αέριο από την Τουρκία προ την Ευρώπη. Πού την βλέπετε εσεί, Εγώ δεν Τουρκία. θα είχα ένσταση σε αυτή να είναι και η Τουρκία και η Ελλάδα, ακόμα και οι παρατηρητέ στην τεχνική επιτροπή. Εσεί πιάσετε μια τεχνική επιτροπή που είναι ο τρόπο που μιλούμε με του Τουρκοκύπριου τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια, και το έχετε αναγάγει στη λύση του Κυπριακού. Σα λέω να μιλήσουμε Επειδή με του ανθρώπου. Είναι κλειδί για τη λύση. Βεβαίω είναι κλειδί. Και, και η πρόταση που κάνετε είναι μια τεχνική επιτροπή. Είμαι... Αυτό λέω... είναι το ερώτημα. Όχι, όχι, όχι. όχι. Λέω ότι ε, με ρωτήσετε ένα βήμα. Ναι. Και σα είπα το πρώτο βήμα για συνομιλίε είναι να μιλά με τον άλλον. Όταν δεν μιλά με τον άλλον, δεν έχει συνομιλίε. Και εισηγούμε σε επίπεδο κοινοτήτων, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, ότι μια δικοινοτική επιτροπή για τα θέματα ενέργεια θα ήταν πολύ καλύτερον από την ασυνεννοησία που επικρατεί μέχρι τώρα. Να. Και για να έρθω στο σημείο σα, και βεβαίω αντιλαμβάνομαι την έννοια τη κρατική οντότητα τη Κυπριακή Δημοκρατία και ότι δεν υπάρχει στα κατεχόμενα. Και βεβαίω μπορούμε να το διαφυλάξουμε, διότι οι τεχνικέ επιτροπέ αυτέ ακριβώ mm -hmm. έκαναν αυτόν το πράγμα. Εμιλούσαν οι κοινότητε μεταξύ yeah. του. Για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Για το έξι, για το εξή. Όχι, όχι, συγγνώμη. Ποια είναι η διαφορά. Πετε μου τη διαφορά μεταξύ ενέργεια και πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ μιλάμε για μια επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι καταλήτη για τη λύση του Κυπριακού που θα πρέπει να αποφασίσει πώς... Δεν πρέπει να αποφασίσει. Θα μιλά. Βλέπετε, δεν καταλαβαίνετε καταλάβετε το θέμα μου. Όχι, όχι κύριε Ποπηλούρη, θέλω να είμαι ακριβής, Ωραία. διότι προσέχοντας λέξεις μου, την αφήστε με να τελειώσω. Τι θα θα συζητήσει τα θέματα του τι θα κάνουμε για την ενέργεια. Για πώ θα αναπτύξουμε ενέργεια, το κάθε κοίτασμα. Ενέργεια σημαίνει δικοινοτικών μπάρκων ανανεώσιμης ενέργειας στην νεκρή ζώνη. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το συζητήσει. Και θα βοηθήσει. Μιλούμε μεταξύ μα. Βεβαίω θα η, βοηθήσει. Διαχείριση. Αν δεν μιλάτε για φυσικό αέριο. Δεν εννοώ διαχείριση, κυρία Κοτζαμάνι. Δηλαδή, βάλετε λέξει στο στόμα μου. Όχι, Εγώ λέω στις... να μιλήσουμε. Mm -hmm. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλούμε mm -hmm. με την άλλη πλευρά. Άρα δεν εννοείται κάτι που σε σχέση με το φυσικό αέριο. Αυτή η επιτροπή δεν θα ασχολείται με φυσικό αέριο. Γιατί να μην ασχολείται με φυσικό αέριο που είναι ενέργεια. Τι Γιατί θα θα να κάνει. μην ασχολείται με φυσικό αέριο. να μην να και, και με εξ... ότι αν κάτι στο θέμα τη ενέργεια είναι καταλήτη, είναι το φυσικό αέριο. Έτσι, είναι ένα πλού που υπάρχει. Έναν στιχά. από τα θέματα. Ναι. Το άλλο είναι Για η, ενέργεια, ενεργ... η ηλιακή ενέργεια. Το άλλο είναι το υδρογόνο που το κάμνει σαν μονία. Αυτά είναι θέματα ενέργειας, ανανεώσιμες. Το άλλο είναι η αιωλική ενέργεια. Το άλλο είναι η ενέργεια που πιάνεις που τα κύματα. Τα κύματα Βάχ. εντζεποδά, εντζεποτζή. Ωραία. Τούτα τα πράγματα πρέπει να τα μιλούμε. Διότι δεν τα μιλούμε και με φοβίζει ότι αρχίζει να αναπτύσσεται μια κατάσταση με την ενέργεια χωρίς να μιλάω ένας με τον άλλο σε έναν τόσο μικρό νησί. What? Αυτό είναι το σημείο. Ε, Παρακαλώ. Ο άλλο πυλώνα, είπατε δύο πυλώνε. Ναι, να τελειώσω για την ενέργεια. Ναι. Πέραν από αυτό, θα συζητήσουμε το θέμα. Αυτό είναι το θέμα τη συζήτηση. Εγώ σα δίδω έναν διάβλο επικοινωνία και εμουντάρετε με ότι το πράγμα. Δεν θέλαμε να μα εξηγήσετε είναι αυτό ο διάβλο. Δηλαδή, ούτε να μιλήσουμε. <σbies> ναι. <σbies> 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 Άρα, σημείο. Κυρία Γλουάννη, χαριεντίζομαι στον ε, τρόπο, ναι, 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 τρόπο ναι. που μιλούμε και νιώθω αρκετά άνετα για να κάνουμε το κανένα αστείο. ο κόσμο σε αργά τη νύχτα, πρέπει να τον κρατούμε γρήγορα. Ναι. Σα Οπότε, το πρώτο είναι αυτό. Και άλλα ναι. θέματα ενέργεια που μπορούμε ναι. να συζητήσουμε. Ε, το θέμα. Το δεύτερο, όπω είπατε. Είναι εκπληκτικό πάντω. Μιλάτε για το θέμα τη ενέργεια που μπορεί να είναι καταλήτη και μα είπετε για την ενέργεια των κυμάτων τη θάλασσα, για το εολικό πάρκο για τα φωτοβολταϊκά στην νεκρή ζώνη, αλλά εκεί που είναι τα πολλά λεφτά, που είναι το φυσικό αέριο. Μα είναι, να σα πω κι έχω πρόγραμμα. Η... Όχι να σα πω, όχι να σα πω. Εκεί δεν έχετε να πω. Να σα πω, διότι μελέτε. πρώτον έχω. Πρώτον Τι έχω και προτείνουμε δεύτερον προτείνουμε. από Ευγένεια στον <σταλεί> ε, δεν παρεξηγά ο πέρα. Ωραία, τότε να τον αφήσω <στάλει> πίσω ναι. και μετά να σας να ναι. έρθω, κρατάτε το, αλλό ε, να μου πείτε ότι σας απαντώ. Όχι, όχι, και θα 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 να σας πω ότι έκαμε το Ισραήλ με το Λίβανο, κύριε, για την οριοθέτηση. Πού είναι ο νους μας εμάς, να κάνουμε οριοθέτηση. Πού είναι. <στάξω> το Ισραήλ με το Λίβανο σκοτώνονται κάθε πρωί. Μα έχουμε κάνει πρόταση στην Τουρκία και δεν δέχεται να μιλήσει μαζί Ναι, κάναμε την από πέντε χρόνια. Δεν μας αναγνωρίζει. Θέλετε να σα πω τι είναι να κάνω εγώ, τι θέλω να πείτε για εγώ. μην Λοιπόν, η οριοθέτηση είναι ένα τεράστιο θέμα. Mm -hmm. Μόνο και μόνο ότι θα κάτσουμε κάτω να αρχίσουμε να μιλούμε. Με ποιον η... εννοείται, κύριε Δημήτρη. Και κύριε. με του Τουρκοκύπριου και με την Τουρκία θα και με την Ελλάδα. θα οριοθετήσουμε να όσουμε του Τουρκοκύπριου. Με την Τουρκία. Μα πώ θα οριοθετήσουμε να όσουμε με την Τουρκία, αφού επιτροπή. δεν μα αναγνωρίζει. Η, η Επιτροπή τεχνική... Σα πληροφορώ ότι η Τουρκία δεν είναι εμά που αναγνωρίζει. Την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία την αναγνωρίζει. Την κυβέρνηση. Που διοικεί την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν την αναγνωρίζει. Πώ την αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν την αναγνωρίζει, διότι. Δεν την αναγνωρίζει, διότι. Δεν την αναγνωρίζει, διότι λέει ότι εσεί δεν είσαστε σωστά εκλεγμένοι. Λαθασμένα το λέει, αλλά έτσι λέει. Όμω θέλω να πείσω διότι. Θέλετε να σα πω, ή να μην σα πω. Η Τεχνική Επιτροπή αυτή θα συζητήσει με την Τουρκία, αυτόν εννοείται. Είπα να είναι παρατηρητέ και δεν με ακούσετε. Είπα και να το ξαναπώ για να το ακαταλάβετε. Η Τεχνική Επιτροπή είναι στο μοντέλο όλων των άλλων των δικαιωτικών. Σε αυτό. Πώς δύο. θα συζητήσει αυτή η Επιτροπή οριοθέτηση ΑΟΣ θα συζητήσει εφόσον και η Τουρκία θα είναι εκεί. Θα εκχωρήσει δηλαδή η κυβέρνηση το δικαίωμα τη διαχείριση τη ΑΟΣ στην Τεχνική Επιτροπή, τη Δικαινοτική. Όχι. Ε, Πώ θα συζητήσει. Θα, δηλαδή απαγορεύεται να συζητήσουν. Όταν η Κυπριακή, όταν η συζήτηση γίνεται για τα δικαινοτικά, για τα μνημεία στα κατεχόμενα, εκχωρεί η κυβέρνηση την περιουσία των μνημείων αυτών στην Επιτροπή. Α, μιλούν ας. οι ανθρώποι. Εσεί δεν δέχεστε να μιλήσουμε. Δικαίωμα σα. Όχι εμεί. Προ Θεού, εμεί ζητούμε διευκρίνηση ξεκαθαρίων. Κυρία Κουτσαμάνη, η θέση σα είναι προσωπικό το θέμα. Η θέση που θέτεται είναι γιατί να μην μιλήσουμε. Και εγώ λέω, σα πρέπει να μιλήσουμε. Και εσεί μου λέτε μέχρι πού. Και σα εξηγώ του τρόπου που θα διά, μιλήσουμε. Πανώ, Όταν ασθενών, το Ισραήλ. τα κράτη, τα κράτη yeah. συζητούν μεταξύ του για διακρατικέ συμφωνίε. Αυτό θα είναι μια συμφωνία οροθέτηση χωρικών Συμφωνεί. Αλλά κράτη. θα συμφωνήσετε δεν μαζί. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση μέσα από δικοινοτικέ επιτροπέ. Πού το ξέρετε. Ε, θέλετε τώρα ξέρετε να σα και... Όχι, όχι, να σα απαντήσω. Αν φέρει στην τεχνική Ως... επιτροπή ότι... ο κύριο Στατάρ και οι δύο ειδικοί μα θα αποφασίσουν την υιοθέτηση μεταξύ τη Τουρκία. Θα μιλήσουν, κύριε Πομιλωρίδη. Εσεί αρνείστε να μιλήσετε υπό το φόβο του Βάζετε και εμά στην εξίσωση και δεν είμαστε εμεί. Ναι. Για να είμαστε καθαροί. καθαρή, το Από το διαλογικό τη Επιτροπή μέχρι της να ζημής. πάμε σε αποφάσει ναι. που όντω μπορούν να αλλάξουν το, ε, την κατάσταση του συστήματο στο Κυπριακό. Έχει πολύ δρόμο. Απέχει πάρα πολύ. Ακριβώ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε. Ενώ εσεί λαλείτε να μην αρχίσουμε. Εγώ απλώ λέω να κάνουμε μια Επιτροπή για να αρχίσουμε. Διότι όπω μου είπατε πολύ σωστά προηγουμένω, η αδιαλαξία τη Τουρκία. μάλιστα. την Τουρκία δεν πρέπει να ζητήσουμε οριοθέτηση. Να περιμένουμε από την Τεχνική Επιτροπή. Κύριε Ομινορίδη, πάλι με καταλαβαίνετε. Η ε, τεχνική επιτροπή θα συζητήσει τα θέματα χωρί δικαίωμα απόφαση. Καταλάβαμε τον Τουτών. Ένα. Δύο. Η οριοθέτηση γίνεται μεταξύ κρατών. Τα κράτη εδώ είναι η Κύπρο, η δημοκρατία τη Κύπρου, και η δημοκρατία τη Τουρκία. Δημοκρατία σε εισαγωγικά. Αυτοί θα αποφασίσουν όταν έρθει η ώρα, με τη βοήθεια εκείνων που εβοηθήσαν ενδεχόμενα να λυθούν τέτοια προβλήματα σε άλλε χώρε. Εγώ λέω έναν τρόπο να βγούμε από το αδιέξοδο. Και εσείς λέτε μου όλα τα δύσκολα πράγματα που είναι να γίνουν. Δέχομαι ότι είναι δύσκολα. Αλλά δεν ξεκινήσουμε να μιλούμε, δεν θα κάνουμε τίποτε και θα μείνουμε ενός έχουν. Και πάνθαρο, να πάμε στο δεύτερο πυλώνα. Στην πάνε πάνε δεύτερο, πάνε ναι, στο ναι, δεύτερο, ναι, Ευρώπη, ναι. Ευρώπη είπε ναι, ναι, ο δεύτερος πυλώνας. Συγγνώμη. Ο δεύτερος πυλώνας. Για το ναι, η ευρωτουρκική σχέση. Ευρωτουρκική ε. σχέση. Η θετική ατζέντα στην ευρωτουρκική Μάλιστα. σχέση και εστιάζω την προσοχή μου σε τρία πράγματα. Το ένα είναι η αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι το μεταναστευτικό. Και το τρίτο είναι η βίζα που θέλει, θεώρηση διαβατηρίου, που θέλει η Τουρκία για του πολίτε τη να μπαίνουν στην Ευρώπη. Μιλάμε ε, βεβαίω για μια χώρα η οποία. Έχει ένα καθεστώ το οποίο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού τη και εσεί ω. είπα, παρέφεσαι πριν δύο. Ε, ναι, μενά... ναι Κυρία δηλαδή, εσύ 33 χρόνια που χτυπώ σε... την Τουρκία. Ναι, ναι αλλά. αλλά... χτυπάτε σε αυτά τα θέματα ναι. και τώρα λέτε να δώσουμε ότι αντιστέκεται η Κύπρος και δεν δίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Δεν είπα να δώσουμε. Τελωνιακή ένωση. αναβάθμιση. Κυρία Αγκοτζοβάνη, βάρτε την καφέτσα ακούσετε τι είπα. Εγώ είπα είναι τρία θέματα. Ναι. Και τα τρία θέματα είναι ένα, η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Δύο, το μεταναστευτικό. Τρία, η βίζα για τους Τούρκους υπηκούς. Από είπα είναι τα θέματα. Εσεί mm. Εσείς μου είπετε ότι είπα να τα δώσουμε. Τούτα τα τρία θέματα είναι τα τρία θέματα που συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λάθος μας, επειδή είμαστε αναξιόπιστοι <χε> μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν είμαστε στη συζήτηση. Το θέμα τη αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση είναι ένα μίζο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για το την Ελλάδα. Το οποίο Κύπρο. έχει κλείσει η Ευρώπη δεν έχει... για τους του γνωστού λόγου. Να δούμε τι Όλη θα... η Ευρώπη το έχει κλείσει, όχι Ωραία, εμείς. άρα δεν είναι θέμα. Πάμε στο δεύτερο. Εγώ λέω Εννοείται ότι... να πάμε εμεί να το ξανανοίξουμε αυτό το θέμα. Λέω να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι για συζήτηση. Δεύτερο Άτε, ναι, για, για να συζητήσει για να πάμε πού. Κιώς για να, να, να δούμε τι θα πιο. κάνουμε. Ενώ είναι να Ω Ευρωπαίοι. Να το διασυνδέσουμε βραβείο. Μπράβο κύριε Βαμιλωρίδη. Μπράβο, ε. μπράβο. Αυτό μπράβο. είναι. Ε. Κοιτάξτε. Ε. Πρέπει ε. να τα Αυτό είναι το μπαζάρι. Απλά το πάτε Προσπαθώ να τα πω. Δεν έχω έναν. Δεν έχω Έχω τρει. Οπότε ναι, ακριβώ αυτόν εννοώ. Ότι πρέπει να μπει στη διαπραγμάτευση των μεταναστευτικών. Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τι ροέ. Δεν είμαστε μέσα στη συζήτηση τη Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Η Τουρκία το συζητά ω ξεχωριστό θέμα για την Κύπρο, διότι δίθεν δεν μα αναγνωρίζει. Εμεί θέλουμε αυτό το πράγμα να μπει μέσα στη γενική συζήτηση τη Ευρώπη για να έχουμε δύναμη να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι ροέ. Τι διαφορετικό θα κάνουμε από αυτό που κάνουμε τώρα, κύριε Δημητριάδη. Ε, τώρα δεν είμαστε μέσα στη συζήτηση τη Ευρώπη. Η Ελλάδα πώ κάνει δουλειά. Η Μάλτα πώ κάνει δουλειά. Δεν μα αναγνωρίζει. Εταιρεία. ναι, αλλά το ότι δεν <χω> μα αναγνωρίζει η Τουρκία δεν είναι λόγο εμεί να θα πάμε μην... έξω από την πόλη Βέβαια... Βεβαίω να Μάλιστα. πάμε, βεβαίω να πάμε διότι Τώρα εμείς δεν πάμε. δεν πάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα προτάξαμε τα δύο κράτη και αντίραμε στον Καναπέντζο και περιμένουμε τα δύο κράτη είναι πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί να είναι η δικαιολογία τη απραξίας μα τόσων καιρών. Να έρθω στο μεταναστευτικό, διότι με απασχολεί, επειδή έχει και σχέση με την Κύπρο. Διαχείριση του μεταναστευτικού και ιδίω για το θέμα τη βίζα που πιάνουν οι διάφοροι που καταλήγουν στα κατεχόμενα, συνήθω στα πανεπιστήμια, με θεωρητικά βίζαν ότι θα πάνε στο πανεπιστήμιο και στο τέλο μα έρχονται ω αιτητέ ασύλου. Αυτό το πράγμα πρέπει εμεί να το βάλουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να το διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα από εμά. Και το τρίτο είναι η βίζα για την Ευρώπη που για την Κύπρο είναι το λιγότερο θέμα. Διότι πόσοι Τούρκοι θέλουν να έρθουν Κύπρο, ενώ πόσοι Τούρκοι θέλουν να πάνε στην ε, υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, Αυτά τα τρία ναι, θέματα. Έχω ένα ερώτημα. Πώ πες... να το βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει θέσει ο Υπουργό Εσωτερικών άπειρε φορέ στου αρμόδιου επιτρόπου, στον Αντιπρόεδρο τη Κομισιόν. Δεν τα κατάφεραν τη... και δεν το έκαμε καλά, Αραγή διότι επαναλαμβάνω. Δεν να πιστεύετε ότι εσεί έχετε τη συνταγή για να το πετύχετε. Η αναξιοπιστία την οποία έχουμε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μα έκαναν αναψηφιστή. Αναξιόπιστο συνομιλητέ. Άρα, εκεί το νέο πρόσωπο που αναφέρατε τώρα. Αυτή, πίσει... Αυτή είναι η ελπίδα μου και αυτό είναι το σχέδιο. Ωραία, Αυτή είναι η ελπίδα μου και το τρίτο, το τρίτο κομμάτι, μετά από τα δύο κλειδιά του ενεργειακού και την ε, ε, ευρωτουρκική θετική ατζέντα, είναι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράση. Θέλω να βάλουμε έναν συνομιλητή, επόπτη, διαπραγματευτή, ό,τι λέξη θέλετε, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρθει στην Κύπρο και να βοηθήσει τη διαδικασία. Θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θα γίνεται η διαπραγμάτευση στα Ηνωμένα Έθνη, να είναι μέσα στο μηχανισμό εφαρμογή τη λύση. Θέλω επίση, όταν θα συζητούμε τα θέματα αυτά, οι δικοινοτικέ επιτροπέ που είναι να κάνουμε για την ενέργεια, για το μεταναστευτικό, για τα πράσινα θέματα που θα έπρεπε να συζητούμε, να είναι κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πιο σημαντικό είναι 3,2 δι τα οποία ήταν πάνω στο τραπέζι, στο Grand Montana. Τα οποία ξεχάσαμε. Αυτά τα 3,2 δι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, που είναι λεφτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξηγούμε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στην ανοικοδόμηση του Βαροσού και είστε σε άλλα έργα υποδομή, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει ω καταλήτη για τη λύση του Κυπριακού και με το να έρθουν οι δύο κοινότητε μαζί. Και τελευταίο ερώτημα μία... για το Κυπριακό: Είστε μια πάμε... διαδικασία από τα κάτω προ τα πάνω, έτσι αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ε, δεν από, είμαι ακριβώ σίγουρο τι εννοείται. Κινήσει είναι... χαμηλή πολιτική, μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, επιτροπέ δικηνοτικέ, ναι. να ξεκινήσουμε να μιλάμε, να ξεκινήσουμε με τα εύκολα και να αφήσουμε στο τέλο τα δύσκολα πολιτικά Νομίζω ζητήματα. Νομίζω η αλήθεια είναι να ξεκινήσουμε. Ναι. Γιατί ε, που... είμαστε σταματημένοι. Ναι. Ε, έτσι, όπω αντιλαμβάνομαι, αυτό λέτε. Απλώ η δική μου εκδοχή. Και για να είναι και ότι στο ότι Κυπριακό. Αυτό το πράγμα το κάναμε εδώ και 40 χρόνια. Δηλαδή, μιλούσαμε το, το 17... μου, ναι. τα θέματα τη ασφάλεια, το εδαφικό mm. και τα κρίσιμα ζητήματα των εγγύσεων, μόλι το 2016-2017. Όχι, 17 Ιούλιο. Τότε, όχι, και πριν, από το Μομπελεράτο που στο τραπέζι. Κάποιοι έφυγα. Φάγαμε 40 χρόνια. Φάγαμε 40 χρόνια να συζητούμε αριθμού Τουρκοκυπρίων στη δημόσια υπηρεσία, αριθμού στην αστυνομία, αριθμού από εδώ, αριθμού από εκεί, ποσοστώσει και τελικά όλα αυτά. Όχι, όχι, πέντε το τελικά. Μια γιατί όχι, δεν τα βρήκαμε στα δύσκολα. Όχι, τελικά έγινε το πλαίσιο Για δύο χρόνια συζητούσαμε ποιον εν Στο Βερολίνο το 19 αποφασίσαμε ότι εν το πλαίσιο 30 εκτού. Να τα θυμάστε τούτα. Και όταν ο Ακιντζή μα έλεγε υπογράψτε το στο πλαίσιο Γκουτέρε με τα έξι σημεία ω στρατηγική συμφωνία, δεν το εκάμναμε. Και ρωτώ. Για τι αποκαλύψει, για τα πρακτικά, το πλαίσιο Γκουτέρε δεν ήταν αυτό που λέει ο Ακιντζή. Σίγουρα. Εγώ σα λέω και όχι σα λέω να διαβάσετε. και ξέρω ακριβώ τι έλεγε Κύριε Ποπέλη, διαβάστε την ανακοίνωση στο Βερολίνο. Διαβάστε την. Και την έχω μαζί μου για να σα τη διαβάσω αν θέλετε. Αλλά διαβάστε την. Και μιλά για το πλαίσιο Γκουτέρε 36, και ακόμα και το 19 δεν συμφωνήσαμε για αυτό το πράγμα. Εξηγάτε μου γιατί. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Λοιπόν, Νομίζω, κύριε και μου, αυτό είναι το σχέδιο δράση, βέβαια. Ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσει, κυρίε και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Εκλογέ 2023, επιστροφή στην εκπομπή μα. Φιλοξενούμενο του Αντένα απόψε, ο υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία Αχυλέα Δημητριάδη. Και σα είχαμε διακόψει. Ξέρω ότι θέλετε να πείτε πολλά για το Κυπριακό. Για το, το Κυπριακό, το Κυπριακό θα μιλούμε στο... μέρε. Απλώ να το κλείσω και να πω ότι η προσπάθεια και η ανάγκη τη λύση του Κυπριακού πάνω στο πλαίσιο Γκουτέρε, πάνω στη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν, κατά την άποψή μου είναι αναγκαία. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτόν, η άλλη επιλογή είναι απλώς η διχοτόμηση. Και εγώ δεν δέχομαι τη διχοτόμηση. Δεν δέχομαι καν να πάρω το ρίσκο η πράσινη γραμμή να γίνει σκληρό σύνορο και να έχω από την άλλη πλευρά της λίδρας την Τουρκία. Αυτό το ρίσκο για μένα είναι τεράστιο. Γι' αυτό με βλέπετε με τόσο πάθο να προσπαθώ να επαναφέρω την διαδικασία ανεπίλυση του Κυπριακού, γιατί νιώθω ότι υπνοβατούμε προ τη διχοτόμηση. Μάλιστα. Νίκητα. κοίτα. Πάμε, να, πάμε στην οικονομία. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Είναι η οικονομία διαφθορά. Είναι τα υπόλοιπα θέματα εκτό από το Κυπριακό που οι πολίτε βάζουν ψηλά στι προτεραιότητέ του για τον επόμενο πρόεδρο τη ε, Δημοκρατία. Χαμηλό μισθό. Ο κατώτατος μισθός βέβαια. 940 ευρώ, ναι. οι συντάξει που τελειώνουν τις πρώτες μέρες ε, του μήνα, η ακρίβεια, είναι το καλάθι της, ε, του νοικοκυριού οι, ναι. που ουσιαστικά αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο της. Όλα αυτά για να μπορούν οι πολίτες να αναπνέουν Όλο τον μήνα και όχι τι πρώτε μέρε. Πώ θα αντιμετωπίσετε, Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ναι. Ανοίξατε τέσσερα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Είναι να συνυφασμένα, σας... ναι. Ναι, είναι συνυφασμένα και πρέπει να δούμε. Να σα πω όμω την απλή απάντηση για να βάλουμε τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Ο νέο πρόεδρο την 1η Μαρτίου του 2023 θα έχει να εφαρμόσει τον προπολογισμό που περνά τώρα από τη Βουλή. Άρα όλα αυτά που λέμε θα πρέπει να τύχουν αναθεώρηση του προϋπολογισμού για να εφαρμοστούν, διότι αν δεν αλλάξει ο προϋπολογισμός, αυτός που περνά τώρα είναι αυτός που θα εφαρμόσει ο νέος πρόεδρος, τουλάχιστο μέχρι το τέλος του 2023. Ναι, αλλά ο προϋπολογισμός του 2023 έγινε με βάση τα εφιστάμενα οικονομικά δεδομένα. Σύμφωνοι, αλλά αυτός είναι ο προϋπολογισμός. Ναι. Τώρα, τα πράγματα, για να αρχίσω με την ακρίβεια. Τεράστιο θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να σα πω για την ενέργεια. Την ενέργεια πληρώνει και με μαζούτ όταν γκέμε μαζούτ, σημαίνει ότι η ρήπη είναι μεταξύ ένα τρίτο και ένα δεύτερο. Του κόστους της ενέργειας. Και δεν μας φτάνει που μας βάζουν τους ρήπου ως επιπρόσθετη επιβάρηση. Μας βάζουν και ΦΠΑ 19% yeah, πάνω αυτό. στην επιβάρηση. Yeah, ναι, αυτό θα γέμει και από την 1η μας... του Μάρτη. Πάλι. Ακριβώς, δεν θα ακριβώς ναι, yeah. ωραία. Εγώ διαπιστώνω το θέμα για το πώς θα το διορθώσουμε. Και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αύριο το πρωί να αρχίσει. Αλλά η απάντηση για αυτό είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η απάντηση για μένα είναι κάθε στέγη και φωτοβολταϊκό. Πρέπει να αναπτύξουμε τι ανανεώσιμε Με τρόπο, αφού οι πολίτε δεν έχουν χρήματα ποιο να βάλουν. Να, να, να επιδοτήσουμε, να δανείσουμε και να κάνουμε προσπάθεια αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού. Αυτό ήταν το σωστό τα τελευταία 8-10 χρόνια που δεν έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση αντί να εφαρμόσει ένα σχέδιο μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, στην πράσινη οικονομία, περιμένανε την τελευταία στιγμή και άφησαν τα πράγματα το ως έχουν. Το μετρήσατε αυτό το σχέδιο στην πράξη, πόσο χρόνο θα χρειαστεί, τι κόστο θα έχει, ναι. από πού θα βρείτε τα χρήματα. Είναι, είναι τεράστιο. Νομίζω το Ταμείο Ανάκαμψη και το, και το Ταμείο Μετάβαση έχει λεφτά γι' αυτό. Ο υπολογισμό έχει μερικά λεφτά. Το θέμα το πρακτικό είναι ότι η, η, η αρχή ηλεκτρισμού λέγει ότι το δίχτυ μπορεί να μην τραβά τα φωτοβολταϊκά. Δεν είναι καλές υποδομές που ναι, 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 Υπάρχει και για αυτόν απάντηση. Όταν βάλεις πάνω στη στέγη σου ένα φωτοβολταϊκό. Αν σηκώνει δε... η στέγη σου. Εντάξει, και αν έχει στέγη, διότι μπορεί να μείνει σε δύο Αλλά α δηλαδή... πούμε ότι είναι να το βάλουμε που πάνω, για να για να έρθουμε. Όταν βάλει το φωτοβολταϊκό, να το βάλει και θα παράγει ενέργεια, ο λόγο που χρειάζεσαι το δίχτυο είναι διότι θέλει να πουλάσουν την ενέργεια. Αν αυτή την ενέργεια την κάμνει για το δικό σου σπίτι, τότε το δίχτυο δεν έχει πρόβλημα. Τώρα να μου πείτε πολύ σωστά, ναι κύριε Δημητριάδη, την ημέρα είναι σε ήλιον, την νύχτα τι Και δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Ακριβώ. Και η απάντηση ναι. είναι μπαταρίε για αποθήκευση στο το κάθε σπίτι. Κοστίζουν Με, πολύ. Βεβαίω κοστίζουν. Μα δεν τζεφ... τζεφτινάτουν τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα θέλουν σοβαρή μελέτη, επιδότηση, αλλά δεν υπάρχει άλλο άλλος η τρόπος. Αρχή Φοβούμε πως όχι. Φοβούμε πως όχι, αλλά το πρόβλημα πρόβλημα είναι, και αυτό το βλέπω σε πολλά θέματα, όταν έχουμε μια δυσκολία, συνεχίζουμε να την αναβάλουμε να, αποτε... να, τη διαχειριστούμε ή τα πράγματα κάτω από το χαλί λέγοντα δεν πειράζει ώσπου να έρθει το πράγμα εγώ να έχω φύγει, δεν να δούμε μπάρα κάτω. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα και η αυτοπαραγωγή στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρήματα υπάρχουν, ρώτησε και. Υπάρχουν, δηλαδή έχουμε υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνουμε. Ναι, κάνουμε με τα σωστά προγράμματα και επαναλαμβάνω ώστε. Κόστες... πρόστιμα. Από την Κυνένωση, πρόστιμα. <laughs> Βεβαίω. <Βουνώντα laughs> Μα αυτά είναι τα θέματα. Ελάτε στα καύσιμα. Και δεν φταίει η κυβέρνηση. Για να είμαστε σωστοί για την κυβέρνηση, δεν φταίει διότι επί εμπάνου η τιμή του πετρελαίου. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Αλλά τι έκαναμε να απεξαρτηθούμε από το κόστο τη ενέργεια. Από τα αυτοκίνητα. Έφεραμε ηλεκτρικά. Έκαναμε συγκοινωνίε. Πού ήταν. Ηλεκτρικά, κύριε... ε, πόσα έφεραμε, κύριε Βομιλωρή. Κύριε... η τιμή του. Ωραία. Να, αρχίσουμε να τα επιδοτούμε. Ξέρετε, όλε οι άλλε χώρε των κόσμων κάμουν τα. Εμεί γιατί δεν τα καταφέρνουμε. Προχτέ έδιευα ένα άρθρο που μου το έστειλε ένα φίλο μου ε, και από του Financial Times και είπε ότι στη Γερμανία σε 200 μέρε έκαναν τερματικών φυσικού αερίου. Εμεί είχε 200 χρόνια που ακούμαστε. Ναι, διότι προφανώ ξέρετε το κόστο του. Όσον είναι και. Ποιο θα το κάνει. Εν, 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 ναι εν, να κάνουν εκτό είναι, είναι του Κυπραίου, επειδή όμορφοι. Μιλάμε για 2 με 3 δι. Είναι. Ό,τι είναι. είναι, είναι. Πρέπει έχουμε... να το κάνουμε. Εσεί πού θα βρείτε δύο με τρία δι να κάνετε. Πληρώνουμε, αν δεν κάνω λάθο, ενώ 800.000 την ημέρα που είναι η ρήπη. 800.000 την ημέρα ρήπη. Αέρα. Ναι. Ωραία. Ο χρόνο έχει, 300... Ο διάστημα, χρόνος έχει 365 μέρε. Ναι. Τρία χρόνια αυκάλιστα. Κατώτατο μισθό. <laughs> Ναι, κατά το μισθό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια τεράστια κατάκτηση και πρέπει να νιώθουν ασφάλεια οι εργαζόμενοι που το έχουν αυτό. Να το αφήσετε δηλαδή στα 940 ευρώ. Όχι, μπρό. όχι, όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Εσεί είπετε μου κατά το μισθό και σα είπα καλό πράγμα. Και εσεί μου είπε να το αφήσετε και εγώ σα απαντώ όχι. Πρέπει να το δούμε. Και όχι μόνο πρέπει να το δούμε, θα ήταν σωστό να βάλουμε και άτα στον κατώτατο μισθό. Διότι τούτο τούτος ο κατώτατο μισθό είναι αυτό που πάει στου πιο ευάλωτου. Αν είχατε έναν πολύ μεγάλο μισθό και δεν είχατε άτα, η, 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 η επίδραση τη ακρίβεια θα είναι λιγότερη σε εσά. Ενώ ο άνθρωπο που πιάνει 7 τα λεφτά, αν του το αφήσει με 8 και 9% πληθωρισμών πέστε 10 για να φτιανούν τα μαθηματικά, σημαίνει ότι εμειώθηκε η αγοραστική αξία των λεφτών του σε τεράστιο βαθμό και τον έχει επηρεάσει δυσανάλογα σε σχέση με έναν που παίρνει πολύ ψηλό μισθών. Οπότε ναι να το δούμε, ναι υπάρχει η διεργασία για αναθεώρηση του και ναι πρέπει να το δούμε. Αλλά θα σας πω τώρα είναι να το κάνουμε όσα είναι να το κάνουμε. Υπάρχει διεργασία, εγώ είμαι θετικός στο να το δούμε διότι πιστεύω ότι το κοινωνικό, οικονομικό σύστημα το οποίο πρέπει να έχουμε πρέπει να έχει έναν κομμάτι το οποίο το κράτος να διασφαλίζει την ελεύθερη οικονομία αλλά όταν πέφτει κάποιο κάτω από ένα δίχτυν ασφαλείας Κοινωνικά Πρέπει το κράτο να έρχεται αρρωγό για αυτού του ανθρώπου για να μπορεί να του καλύψει. Βλέπω την κυρία Κοσμάννη που θέλει να όρο, ρωτήσει. Ναι, θέλω να ρωτήσω. Είπατε ακόμα έναν όρο ο οποίο χρειάζεται μία διευκρίνηση. Ωραφή. Άτα. Άτα. Απ' τα, ναι. Αυτόματη τιμαρισμική αναπροσαρμογή. Και θέλω να σα ρωτήσω. Με ποια από τι δύο πλευρέ είστε, με τι συντεχνίε, με του επιχειρηματίες επιχειρηματίε και την εργοδοτική πλευρά, με αυτού που δεν παίρνουν καθόλου, με αυτού που μπορούν να πάρουν πλήρη αποκατάσταση, με του δημοσίου υπαλλήλου που έχουν πάρα πολλά και τα έχουν όλα. Με ποιου από όλους είστε, Με όλου. Με όλους. Πρέπει αυτοί όλοι να κάτσουμε κάτω με σοβαρότητα να λύσουμε το πρόβλημα. Και για να σα απαντήσω, η άτα είναι τώρα στο 50% στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Νομίζω δεν είναι πάνω από 10% στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Τούτο σημαίνει ότι 90% του ιδιωτικού τομέα είναι με στην άτα. Ε, τούτοι είναι άνθρωποι. Ναι, Τούτου ναι, έπρεπε να του διαχειριστείτε. Το. Πώς, ναι. Όπω πώς θα το διαχειριστείτε αυτό. Αφήστε με να οριοθετήσω το πρόβλημα ναι. και μετά να σα δώσω τη λύση. Όχι, όμω. Και θέλουμε να ακούσουμε τι προτάσει. Ναι, ναι, ναι. ε, το πρόβλημα είναι γνωστό. Η απάντηση. το ξεκαλοτή. Ξέρουμε... Κλιμακωτή, για να το πω πιο σωστά, διότι μου είπαν το σκαλωτή είναι καλή ναι. λέξη. <laughs> Κλιμακωτή. Ανάλογα, ναι, κλιμα... με μισθούς, Ακριβώς, ανάλογα με τους μισθού, Ακριβώ, ανάλογα με του μισθού. Και να μπούμε Αν στο μισθόχος, διάλογο. Ανάλογα, ναι. Ε, θα δοκούμε να είτε στου υψηλόμισθου, να δοκούμε να ε, Ναι, βέβαια, να το δούμε. Και να κόψετε διότι... από του υψηλόμισθου του δημοσίου, α πούμε, για να κόψου... βρείτε τα απαραίτητα κονδύλια. Δεν θα κόψουμε από κανένα. Θα κάτσουμε γκάτο να το δούμε σοβαρά. Ε, δεν θα συνεχίζει η ανισότητα και θα επαναλάβουμε αυτό που είπα και προηγουμένω. Έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απόλυτα. Αυτή η ανισότητα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο επίπεδο των εργαζομένων, πώ θα αντιμετωπιστεί να από πλευρά οικονομική π δεν θα πληρώσει τον ιδιωτικό τομέα για να δώσει άτα στου υπαλλήλου του. Μπορεί όμω να βρει τρόπου να υποδομήσει. Μπορεί να επιδοτήσει. Με, αλλά επιδοτήσει. αν η οικονομία δεν αντέχει, τότε δεν θα είναι σωστό να το κάνει. Πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο να δει ποιοι δεν αντέχουν αυτού του είδους την αναβάθμιση. Και τώρα που μιλούμε για αυτόν το πράγμα η συζήτηση διεξάγεται. Είμαστε στο μισό στο δημόσιο τομέα και το 10% του ιδιωτικού τομέα έχει μόνο άτα. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν τίποτε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και ο διάλογο, διότι επαναλαμβάνω, δεν ήταν αστείο που αυτό που σα είπα ότι είναι όλοι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι η απόφαση ενό Προέδρου που βγαίνει. αυτό είναι το έναυσμα. Μετά πρέπει να κάνει το διάλογο με του εταίρου στην κοινωνία για να δει πώ θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Και το γεγονό ότι τόσο καιρό δεν καταφέραν να το λύσουν, ε, λίγο άδικο να περιμένετε από εμένα την 1η Μαρτίου να το λύσω. Όχι την 1η την Μαρτίου, μετά αλλά ιδιά, σίγουρα. Την μετέτεια, ναι, <laughs> να το δούμε. <laughs> λέω, και, το, και αντιλαμβάνομαι. Το... Στι συντάξει έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ελάτε στι συντάξει. <laughs> Αν θέλετε να μιλήσουμε ναι. για τα 63. Τα 63 για το το πέναλτι. 63. Το 63. Ναι. Α, 65 συνταξιδοτούμεθα, ναι. 63 είναι τα χρόνια, το 12% ναι, πρέπει να το δούμε. Είναι θέμα αναλογιστικής μελέτης και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων, το οποίο υπάρχει. Και μας λέει η κυβέρνηση δεν βγαίνει αυτό. Η κυβέρνηση ναι. θέλει να μας λέει η κυβέρνηση, να την ρωτήσετε την κυβέρνηση, τι έκαμε τα 8-9 δις τα οποία κρατά και τα οποία διαχειρίζεται τα χωρίς να πληρώνει τόκον. Διότι ευδανικά τσαγίρσατε. Πίσα κάρτε, ξέρετε εσεί. Ναι, τι τα, τα έπιασε, έπιασε σαν να τσεκά τη και δεν πληρώνει τόκον. Το σωστό, για να διαβάσουμε τι μελέτε από την Παγκόσμια Τράπεζα, ήταν ο τρόπο που διαχειρίζεσαι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλήσεων. Διότι είναι το ταμείο το δικό μα. Δεν είναι τη κυβέρνηση τα λεφτά. Είναι εσείς και εγώ που πληρώνουμε μέσα. Τούτα τα, τα λεφτά, πρέπει. όταν τα πιάνει ω κράτο, πρέπει να πληρώνει τόκον. Δηλαδή, έχει κόστο να πιάνει η κυβέρνηση τα λεφτά των εργαζομένων. Όταν πάτε στην τράπεζα και κάνετε δάνειο, δεν σα βάλει επιτόκιο. Άρα, μέσα από το επιτόκιο λέτε θα καλύψουμε Όχι τα λεφτά. Όχι μόνον. Λέω yeah. ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό του πόσων δεν αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλήσεων. Το οποίο το έχει πιάσει η κυβέρνηση, ενώ αυτόν το απαγορεύει. Η Διεθνή Τράπεζα με τι μελέτε τη και έπρεπε να έχει έναν ανεξάρτητο φορέα ο οποίο να του λειτουργεί και να το διαχειρίζεται, πάνω, να το διαχειρίζεται yeah. ορθολογιστικά. Εσεί ξέρετε κανέναν που δανείζεται λεφτά χωρί κόστο. Διότι αυτόν κάνει η κυβέρνηση πάνω στη ράσιν του Κύπριου εργαζόμενου. Με τα λεφτά του Κύπριου εργαζόμενου. Τούτον είναι ο ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτό δεν το συζητούμε. Και βεβαίω Για να μην μου πείτε ότι σα απαντώ το 63 και το 65, βεβαίω να το δούμε. Βεβαίω να δούμε το πράγμα και αν αυτό θα αρχίζει στα, στα 81 ή στα 75 τα οποία συζητούνται. Θέλουμε σοβαρή αναλογιστική μελέτη. Και ό,τι σα πω τώρα πέραν από ευχολόγια. Ε, Έπρεπε να τι είχατε κάνει αυτέ τι μελέτε. Α, μπίσης. ναι, εγώ να τι κάμω. Σοβαρά. Όλοι ναι. οι μάγκε που ήταν στο σύστημα τόσο καιρό δεν σε κάμαν. Και περιμένετε εμένα που το Σεπτέμβριο του 2021 να κάνω αναλογιστική μελέτη για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη Κύπρου για 8 δι. Μα είμαστε σοβαροί το τώρα. Που θα, το που θα το πάρετε. Που θα το πάρουμε. Γιατί πρέπει να το πάρουμε. Οι υπόλοιποι. Ά, υπόλοιποι λένε. Λένε. Να τα... το... Λένε. Εσείς λένε. Λένε. Εμένα η γραμμή μου για αυτό το πράγμα είναι ότι θέλει περισσότερη μελέτη και αυτή η λαϊκιστική αντιμετώπιση ότι όλοι θα έχετε αφορολόγητο εισόδημα ή θα σα δώσουμε κάθε οικογένεια να το έχετε. Εκλώς. Είναι πράγματα τα οποία θέλουν περισσότερη Εκλογές μελέτη. έχουμε, είναι η ευκαιρία. Ε, ναι, είμαστε στι εκπτώσει. Περάστε, και πάρτε. Το, το ότι... θέμα των ανίσπραχτων φόρων, πώ θα το χειριστούμε. Τραγικό. Τραγικό. Πώ θα, θα, το κάνω, δεν είμαι στο πρόγραμμα, αλλά μπορώ να σκεφτώ πολλού τρόπου να το κάνω. Ει τον κανονικό κόσμο που ζω εγώ, όταν θέλει να σου εισπράξουν, πάει και βρίσκει κάποιον του οποίου είναι η δουλειά του. Και του λέει, Κύριε, το εισπράξει και να πάρει έναν ποσοστό, πα στην εισπράξη. Α βγουν προσφορέ, ποιοι θα τα εισπράξουν και να τα δώσουν σε κόσμο, στον ιδιωτικό τομέα να του τα εισπράξει. Αφού το σύστημα δεν τα κατάφερε. Αυτέ είναι απλέ λύσει που κάνουν. Δεν είμαι στο πρόγραμμα μου. και ωραία να φύγετε αύριο, και να λέτε ότι ο Δημητριάδης είναι να βγάλει προσφορέ ε, το, του ανίσπραχτου φόρου. Αλλά σα λέω πώ τα αντιμετωπίζουμε. Αυτά είναι τα θέματα. Δεν βλέπω να έχουμε πρακτικέ αντιμετωπίσει. Και να το στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι με απασχολεί και τα καινούργια θέματα τη συνταξιοδότηση πρέπει να δι, τη τυχάνουν διαχειρισμού όχι από τον υπουργών Οικονομικών. Αλλά αλλά από ειδική μονάδα, ομάδα, άτομα, όπως μας συστήνουν από το εξωτερικό και όπως γίνεται σε όλες τις άλλες πολιτισμένες χώρες. Δεν μπορεί ο, τα λεφτά του Κύπριου εργαζόμενου να τα πιάνει η κυβέρνηση ως ανεδικά τη. και δεν κάνει που τα πιάνει να με πληρώνει και τόκο. Δε, δε. Οικονομικά δεν στέκουν τα πράγματα, αλλά γίνονται. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Κοσμογονικές αλλαγές, ναι, αλλά δεν αντιληφθείς το πρόβλημα, αποκλείεται να καταφέρεις να το διορθώσεις. Ε, ένας υποψηφίος πρόεδρος για να ναι. καταφέρει όταν θα εκλεγεί, αν ναι. εκλεγεί, να πετύχει αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές, σε αυτό τον έρμο τόπο που λέγεται Κύπρος και Κυπριακή Δημοκρατία, χρειάζεται τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ναι, Εσείς βέβαια. αυτή τη στιγμή δεν έχετε υποστήριξη από κάποιο κόμμα. Από έχετε κάποιο όμως... κόμμα έχω κοινοβουλευτικό δεν είναι. Ναι, δεν έχετε από τον ήλιο μήκο. Ναι. Αμόχος, ναι. Ε, ε, εγώ μιλώ για κοινοβουλευτικό. Μη ναι. ναι. <laughs> ναι. <laughs> Με την έννοια <laughs> ότι δεν έχετε κανένα βουλευτή, να σα πει. Δεν έχω ναι. κοινοβουλευτικό κόμμα. Γεγονό. Συγγνώμη, κύριε Ζωμάρη, Ελάτε. Παρακαλώ. Πώ θα το κάνουν. Ναι. η απάντηση είναι σχετικά απλή. Η πρώτη απάντηση είναι ότι κανένα από του υποψήφιου δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Σωστό. Άρα ούτε και εγώ. Ούτε και εγώ. Άρα, απαντήθηκε το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλο, ποιοι θα υποστηρίξουν, πιστώνω τη Βουλή με τον κοινό νουν και τη λογική. Ότι θα κάνουν τα σωστά πράγματα με ένα πρόγραμμα. Το οποίο κάποιο θα πάρει 51. Διότι θα έχει εκλεγεί και αυτόν το κοινό πρόγραμμα θα πρέπει να το εφαρμόσουν. Και αν δεν το εφαρμόσουν από την εκτελεστική εξουσία, τότε θα υποστούν τι συνέπειε από τον κόσμο. Διότι όταν, α πούμε, η Βουλή δεν θα περάσει τον προπολογισμό, τότε να δείτε ποιοι θα βγουν πάνω. Δεν του ζήσαμε στο πρόσφατο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, αλλά ήταν. Όχι, όχι. Να είμαστε σωστοί. Δεν τον επεράσαν για τα διαβατήρια. Ε, ήθελα τα στοιχεία, τα συγκεκριμένα. Για τα διαβατήρια. Ναι. Άρα, αν είναι για άλλο λόγο. Ναι, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. και, και αυτό είναι ο τρόπο που η εκτελεστική εξουσία την χάνει ελέγχου από την νομοθετική. Και η νομοθετική εξουσία την χάνει ελέγχου από τον κόσμο. Εσύ, ο οποίο θα του πει. Με αυτό ένα λεπτό. Που έγινε ο, δηλαδή ένα που ένα λεπτό. η Βουλή για και τα και διαβατήρια. Δώστε από μου δώστε δώστε ένα λεπτό. Ε, και η νομοθετική εξουσία. <laughs> Την χάνει ελέγχου από τον λαό, διότι την ψηφίζει. Και αν αύριο δεν περάσει ο προπολογισμό, θα δείτε πόσοι θα βγουν και θα πούμε: Ένα λεπτό, ε, θα πληρωθούμε εμεί. Και δέστε τι γίνεται στην Αμερική, όταν μαλώνει ε, το Κογκρέσο με τη ναι, Γερουσία. Κ. Κύριε Δημητριάδη, οι βουλευτικέ ναι. εκλογέ θα έχουμε όμω σε τέσσερα χρόνια. Ναι, βέβαια, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Βουλή θα πει: Δεν δηλαδή, περνώ αυτέ τι εκλογέ. πώ θα λειτουργήσει, πώ θα περάσει. Θα λειτουργήσει όπω λειτουργεί και σε όλου του άλλου του υποψήφιου που δεν έχουν πλειοψηφία στη Βουλή. Με ακριβώ τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά επειδή έχω κοινοβουλευτικό όχι, κόμμα. Δε, δε, δηλαδή, αν είχα πέντε βουλευτέ, αλλά σε... Όχι, το ερώτημα μου δεν είναι αν, ναι, αν, ναι, αν δεν έχετε ναι, αυτό... κοινοβουλευτική υποστήριξη. Ναι, ναι συγγνώμη για να ναι, την ναι, 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 Να μην τον κόψουμε τον κύριο Μπορνιέ να πει ύστερα. Εσεί λέτε ότι όπω λειτουργεί στα άλλα κράτη. Ναι. Εδώ όμω είναι απαραίτητη σε η όλα, ψήφως. τα, σε όλα τα κράτη η Βουλή, η νομοθετική εξουσία εγκρίνει των προπολογισμών τη εκτελεστική. Εγώ δεν ξέρω κράτο που δουλεύει κι άλλο πώ. Άρα και εδώ η εκτελεστική εξουσία, ο πρόεδρο, θα κάνει τον προπολογισμό του, θα τον πάρει στη Βουλή και αν ο προπολογισμό του συνάδει με το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει, η λογική μου λέει ότι η Βουλή θα πρέπει να το περάσει, διότι ο λαό έχει εγκρίνει αυτό το πρόβλημα και είναι η εντολή του πρόεδρου να το περάσει. Αν δεν το περάσουν καλή ώρα τα διαβατήρια, τότε έχουμε πολιτική κρίση και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε. Αυτό. Κύριε Μπομιλωρίδη, σα διέκοψα. Εντάξει, έχει καλυφθεί. Απλώ αντιλαμβάνομαι ότι είστε πρακτικό άνθρωπο, έχετε δει αρκετά πράγματα, όλα όσα αυτά μιλάμε για τα οικονομικά ζητήματα εδώ, το, την άτα, τον κατώτατο μισθών, το πώ θα πάμε στα θέματα τη ενέργεια. Έχετε κάνει διάγνωση του προβλήματο. Mm -hmm. Ωστόσο, η εντύπωση δική μου είναι ότι λύσει δεν έχετε. Έχετε απλώ διαδικασία να φτάσουμε σε μια λύση. Και διερωτώ με αν θα χρειαστούμε και δύο και τρία χρόνια μια νέα Προεδρία να συζητούμε μεταξύ μα ήδη που συζητούν και τώρα, γιατί και τώρα έγινε διάλογο για την ΑΤΑ, είναι σε εξέλιξη, και για το μισθό έγινε διάλογο, ήταν σε εξέλιξη, καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε, και γιατί να καταλήξουμε κάπου διαφορετικά. Αυτή είναι η διεργασία. Δηλαδή, θέλετε να σα πω ότι θα ακυρώσουμε του φόρου για όλου του πολίτε και δεν θα πληρώνουν φόρου στην Κύπρο. Να σα πω ότι είναι η νέα εξαγγελία. Μα Δεν παίρνω αυτό το πράγμα. Ναι, ό, ε, λέω. Α, το... Και το παίρνω στο, στο <laughs> μέγιστο για να σα το ρίξω. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμο θέλει να ακούσει προτάσει, λύσει. Προτάσεις. Όχι πρόταση, θα κάνω μια επιτροπή και δύο υποπιτροπέ με συγκεκριμένε αρμοδότητε για να δω το ένα θέμα ή το άλλο θέμα. Δεν είναι αυτό ο που, που ισχυρίζει ο κόσμο, ναι. Αχιλέα Δημητριά, θα πρέπει να ξέρει την επόμενη μέρα στο θέμα τη ΣΑΤΑ. Θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η θέση του. Η απάντηση, Όχι, θα κάνει Επιτροπή μάλιστα. και θα αποφασίσει. Η απάντηση να μπει στο αχηλαία.eu να δει το πρόγραμμα. Από τι 28 Φεβρουαρίου είναι εκεί. Και το πρόγραμμα έχει πυλώνα 1. Τα θέματα του τιμίου κράτου. Πυλώνα 2. Κύπρο 2035. Πώ φαντάζομαι την Κύπρο στα 75 χρόνια τη Δημοκρατία. Πυλώνα 3. Όχι στη διχοτόμηση, η λύση μας συμφέρει και θα αναπτύξει εκεί τα θέματα. Είναι εκεί, αλλά στη μια ανάμιση ώρα που έχουμε σήμερα, δεν θα σας φλωμώσω με 37 σελίδες τι κάνουμε. Αλλά όχι, υπάρχει. Τουλάχιστον στα θέματα και που ανοίγουμε. Τα πω, θέματα νομίζω απάντησα δημιουργή. σε όλα ε, και δεν είναι ε. μια επιτροπή που έχει υπεπιτροπές με σαφώ καθορισμένε ευθύνε, διότι αυτό είναι ο τρόπος να μην γίνονται οι δουλειέ. Οι δουλειέ ε, γίνονται όταν μου λέτε ταμείων κοινωνικών ασφαλήσεων και σα απαντώ. Ο ελέφαντα στο δωμάτιο είναι η διαχείριση του χρέους που έχει η κυβέρνηση προς το Ταμείο. Και βεβαίως να δούμε το, 62, το 63 με συγχωρείτε με το 65 για, τους, για τις δόσεις, για, για, τον τρόπο που θα το κάνουμε. Αλλά το μείζον είναι γιατί η κυβέρνηση πιάνει τα λεφτά του εργαζόμενου χωρίς κόστος. Και το μείζον είναι γιατί δεν ανεξαρτητοποιείται ο θεσμό τη διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικού Ασφαλίσεων. Από πού θα, από θα ξεκονομήσατε, ξεκονομήσατε κονδύλια για να κάνετε όλα αυτά που λέτε, ε, έχω εδώ προτάσει δικέ σα. Είδα. Μείωση του μισθού του Προέδρου και των Υπουργών κατά 10%. Και τέτοι τέτοι και θέλει κοντήλια nah, για να κάνει μείωση. Συγγνώμη, ερωτήσετε με από πού θα εξασφαλίσω κοντήλια και μου είπετε για τη μείωση. Και σα λέω, λέω, αν εγώ θα που, μειώσω 10% από το μισθό. θα εξασφαλίσω κοντήλια, διότι δηλαδή αυτά. μείωση, κύριε. Εν, 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 κύριε Πομεραντορίδη, έχει προπολογισμό. Όχι, ναι, όχι, όχι. Προϋπολο... Ναι, να με Να με ναι, ακούσετε. Ναι, 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 ο προπολογισμό λέει ότι ο πρόεδρο πιάνει χι και οι υπουργοί ψι. Εγώ λέω θα Σύριε το μειώσω 10%. Χρόνο. Όχι, χάνουμε χρόνο. Απαντώ. Η ερώτηση ήταν η εξή. Θα μειώσω. Ακούστε την Δεν ερώτηση. θέλω κονδύλι. Εξοικονομώ. Ακούστε την ερώτηση. Από πού θα βρείτε κονδύλια για όλα αυτά που λέτε ότι θα κάνετε. Διότι αυτό που εισηγήσετε, 10% μείωση στο μισθό του πρόεδρου των υπουργών πιο φτηνά αυτοκίνητα. Όλα αυτά δεν, δεν θα μαζευτεί ένα ικανοποιητικό κονδύλι για να μπορέσει να κάνετε τη διαφορά όπω θέλετε να την κάνετε. Αυτό εννοούσα. Εννοείται ότι να δώσω πιο μεγάλη μείωση μισθού. Ενώ από πού θα βρείτε αλλού, ε, ο από εδώ θα βρείτε τα... Λέω σα σας, ο προϋπολογισμός, να βάλουμε τα γεγονότα, ο προϋπολογισμός θα περάσει. Έχουμε διαφωνία, ε, θα περάσει, ε, ως το τέλος ε, του ε, χρόνου θα περάσει. Κατά πλειοψηφία. Και ο προ, Θα περάσει, ναι ή όχι. Θα περάσει. Yeah. Και εφόσον περάσει, θα έχει κονδύλι για τον πρόεδρο. Συμφωνούμε. Και για του υπουργού. Εάν εγώ κόψω 10%. Θέλω κονδύλι για να το κάνω. Αφήνω να κόψω. Όχι, κύριε Δημητρόφη. Εκτό από αυτό. Για τα άλλα, να δούμε μια χαμένη όσο Είναι αρκετό ναι, το 10% από λεφτά, τη μείωση είναι. του μισθού Μα... του Προέδρου και των Υπουργών για να συμπληρωθεί το απαραίτητο κονδύλι Μα... υπουργών, για εφαρμογή Μα... των μέτρων όπω τα περιγράφει. Να χρηματοδοτήσουμε φωτοβολταϊκά σε κάθε στέγη. Να χρηματοδοτήσουμε. Εμφανώ, κύριε Μπομπιλορίδη, δεν είναι από το 10%. Καλά πράγματα. Σωστά λέμε προσωστή κατεύθυνση για πράσινη ενέργεια. Αλλά αυτά. Χρειάζονται λεφτά. Βεβαίω. Πού θα βρείτε τα λεφτά, Έχουμε, ε, έχουμε μέσα στον προπολογισμό λεφτά. Έχουμε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Πράσινη Συμφωνία. Ταμείων ανάκαμψη. Έχουμε να αναδιαρθρώσουμε τον, τόπο, τον τρόπο που αυτά τα λεφτά δίδονται. Αυτά μπορούμε να τα δούμε. Και αν δεν βγαίνει ο προπολογισμό, δεν θα γίνουν. Τόσο απλό. Τόσο απλό. απλό. Βεβαίω. Αλλά επαναλαμβάνω, διότι το ξεχάνετε, ότι ω τι 31 12 του 23 ο προπολογισμό θα εγκριθεί ω το Δεκέμβρη. Ναι, αλλά θα έχετε και άλλα τέσσερα χρόνια αν Βεβαίω. που κατάφερε να, να εξοικονομήσει αυτή η κυβέρνηση. Ε, εννοείται. ε εντάξει, εξοικονόμησε. Ε, ε, έκαμε και καλά, έκαμε και κακά. Ναι, για εγώ, μένα. Εγώ. Όχι, 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 διότι θέλω να σα απαντήσω. Ναι. Για μένα, Δεν ξεκινούν πάντα έτσι όλε οι προεδρίε, έτσι όλοι οι προεδροί. Κάποιοι ξεκίνησαν με μία. Εντάξει, η απερχόμενη κυβέρνηση έκαμε και καλά πράγματα. Τι σα αναγνωρίζετε. Τι Συνομή. αυτό που σας αναγνωρίζετε Δώστε της ένα ηγεσί, εντό το έκαναν τα πλάσματα ολόκληρο γεσί που έκαμα. Μα συγγνώμη, ε, μεγάλη κατάκτηση. Το ότι το γεσί θέλει να το ελέξουμε τώρα, το, πώς βάλουμε, το, το, το τι πρωτόκολλα χρησιμοποιούμε, είναι ένα θέμα, είναι θέμα ελέγχου. Αλλά για να ελέξει, πρέπει να το κάνει. Το ότι στο Γεσί θέλουμε να βάλουμε καινούργια φάρμακα που ρίχνουν το κόστο τη νοσηλεία, εν κάτι το οποίο θέλει πρωτόκολλα και πρέπει να το κάνουμε. Το ότι στο Γεσί έχουμε πρόβλημα διότι αγοράζουν ξένοι τα νοσοκομεία μα, εν κάποιο θέμα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Αλλά έκαναν και εσύ οι άνθρωποι. Mm. Και εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Μάλιστα, προχτέ, πριν τρει ημέρε. Η κρίση ημέρες... κρίση τη οικονομική είναι στα θετικά αυτή τη κυβέρνηση η διαχείριση της κρίσης του οικονομικών. Α, εννοείται το 2013. Ε, ε ναι, βέβαια, επιβιώσαμε. Δεν ε, επιβιώσαμε. Yeah. Μα, κύριε Παπλουλίδη, εγώ το μηδενίζω. Δεν μηδενίζω. Το ότι οι τράπεζες επατήσαν ήταν ένα γεγονός. Το ότι οι τράπεζες αλλάξαν και πάμε και έχουμε ήταν θέματα είναι ένα οι γεγονός. οι τράπεζες που μας έφεραν εκεί, μας έφεραν το Όχι, 2013. Και ήταν και η, κυβέρνηση τότε. Και, και η προηγούμενη, του... προηγούμενη κυβέρνηση. Εμφανώς. Και εγώ και έχω πρόβλημα τι έκαναν η προηγούμενη κυβέρνηση τι δεν έκαναν. Και δική μου. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Αν είσαι ανεξάρτητο, έχει αυτή την άνεση. Ότι οι τύψει που προσπαθεί να δημιουργήσει για την προηγούμενη κυβέρνηση απλώ δεν εφαρμόζονται σε μένα. Εγώ είμαι ένα αντικειμενικό παρατηρητή και βλέπω και τα καλά και βλέπω και τα κακά. Θέλετε καλά, να σα πω ότι πια προχτέ να βγάλω ταυτότητα, διότι χάλασε η ταυτότητά μου στο κέντρο εξυπηρέτηση του πολίτη και το λέω επειδή έκανα tweet, θαυμάσιοι άνθρωποι. Ήταν οι κυρίε εκεί με το χαμόγελο. Περάστε, βγάλαμε και φωτογραφία. και μάλιστα μια είπε: Μου χαμογέλασε, παρακαλώ, διότι ήμουν ε, συνοφριωμένο. Και είπαμε: Ξέρω εγώ, 8-10 μέρε να περάσετε, κύριε, απαραίτητα αυτό ήταν σα. Δουλεύουν τα πράγματα. Αλλά εσύ και πράγματα από ό,τι δουλεύουν. Και ελάτε μαζί μου στη διαφθορά. Τα χρυσά διαβατήρια. Εξηχάσαμε ε, 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 τα. Κυρία Γκαρδιάνη, επιτρέψτε μου: Πρέπει να πάμε σε ένα ε. δεύτερο διάλειμμα για διαφημίσει και θα επιστρέψουμε με το θέμα τη διαφθορά και του τίμιου κράτου. Κυρίε και κύριοι, μικρό διάλειμμα για διαφημίσει. Εκλογέ 2023 με καλεσμένο στο στούντιο του Αντένα τον υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία, τον κύριο Χιλέα Δημητριάδη. Και είχαμε ανοίξει το κεφάλαιο, αυτό το καυτό για εσά και για μα και για όλη την κυβριακή κοινωνία. Νίκητα, να σου δώσω το λόγο, αν θέλει. Είπατε ότι λόγω διαβατηρίων έχουμε χάσει την αξιοπιστία μα, έχουμε δημιουργήσει μια λαθασμένη εικόνα προ το εξωτερικό. Τι θα κάνετε στο κομμάτι τη διαφθορά και να λένε και οι ξένοι αλλά και οι κάτοικοι τη Κύπρου ότι ε, είμαστε στο σωστό δρόμο μακριά από παρεμβάσει κομματικέ και όλα όσα προκαλούν την διαφθορά και όχι μόνο. Για να είμαι σωστό, δεν είμαι εγώ που το λένε. Είναι οι δείχτε οι ευρωπαϊκοί που το λέει για τη διαφθορά. Έτσι. <laughs> δεν είμαι εγώ ναι, που ναι, ναι, για το ναι, ναι, ναι. πάρα πολλά θέματα. Α διαπιστώσουμε το πρόβλημα. Pandora Papers, χρυσά διαβατήρια, μείωση του ΦΠΑ για να καλύψουμε τους νεοπολιτογραφηθέντες συμπολίτε μας οι οποίοι αντί να πληρώνουν 19% επλήρωναν πέντε ενώ αυτόν το κοινωνικό μέτρο έπρεπε να το δώσουμε εις τα νεαρά ζευγάρια που έπαιρναν την πρώτη κατοικία. Όλα αυτά τα... ψήφισε η Βουλή. Πρέ. Βέβαια, η Βουλή το ψήφισε. Και ποιο το εισηγήθηκε. Είναι όλοι. Εγώ δεν ξέρω, ε, Εσεί λέτε αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι έναν κοινωνικό μέτρο για τα νεαρά ζευγάρια εχαραμίστηκε για να το πιάσουν κάποιοι που επήραν πρώτην κατοικία επειδή επήραν το πρώτον του διαβατήριο στην Κύπρο με διαμέρισμα το θκιό τριών εκατομμυρίων. Αυτό για μένα είναι τραγικό. Και έφτανε που είναι τραγικό, επήραμε το δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Θεό να μα προσέχει που το πρόστιμο το οποίο είναι να μα βάλουν. Άρα, αυτή είναι η διαπίστωση. Και πολλά άλλα πράγματα. Πάρτε τα Πάμε στι Σεχέλλε για τρέλε, αεροπλάνα. <κοί> να τα βάλουμε. Αυτό είναι το θέμα. Πώ το διορθώνουμε. Πώ μπορούμε να α, διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα διαφθορά ή αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα διαφθορά, θα εντοπίζονται θα και θα πληρώνουν αυτοί α, που είναι υπεύθυνοι. Το προ... Ήδη έχει προωθηθεί στη Βουλή ένα, μια αρχή κατά τη διαφθορά. Υπάρχουν νόμοι για το πόθεν έσχεση. Όλα αυτά μοιάζουν όμω τον κόσμο μιλώντα ότι από μόνα του δεν μπορούν να λύσουν Ωραία, το πρόβλημα. Να, να, να πιάσουμε έναν. Ένα. Για μένα είναι στάχτη. Στάχτη στα μάτια του κόσμου. Το πόθεν αν ήθελαμε να κάνουμε πόθεν έσχε, έπρεπε να πιάσουμε τη μελέτη του κ. Πισσαρίδη, του κ. Παναγιοτίδη και του κ. Σιρήμη. Δεν ξέρω αν την διαβάσετε για το πόθεν έσχε. Πού τα βρήκε, αυτό είναι η ερώτηση, η οποία είναι θαυμάσια. Και ξέρετε τι είναι το εντυπωσιακό. Για αυτήν την έκθεση εσυφώνησαν όλοι οι προεδρικοί ε, υποψήφοι Μπόγραψη. ότι πρέπει να περάσει. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αυ, ο Αύριο Σάββατο που Δευτέρας να το πάρουμε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να το περάσει. Διότι αν όλοι οι υποψήφοι συμφωνούν σημαίνει ότι και όλα τα κόμματα που τους υποστηρίζουν συμφωνούν. Άρα σημαίνει ότι αν πάει στη Βουλή, αν το καταθέσουμε Δευτέρα, βάρτε τρει-τέσσερι μέρε, περνά ο νόμο. Γιατί δεν το κάνουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε να έρθουν οι εκλογέ, να μπει ο νέο πρόεδρο, να ξανανοίξει η Βουλή. Θέλουμε να πατάξουμε τη διαφθορά. Η εκτελεστική εξουσία να πάρει το νομοσχέδιο στην Βουλή να κάνει πραγματικό μπόθεν έσχεση. Όχι 300 από αυτού που έπρεπε να κάνουν, κατα, να, να, να κάνουν κατάσταση για τα περιουσιακά του στοιχεία, εντοεκάμαν, το εκάμαν, Και εμπειράζει. Πρώτον. Δεύτερον. Οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι ο τρόπος διορισμού τους. Ένα από τα εχέγγυα μιας καλής διακυβέρνησης είναι οι ανεξάρτητοι θεσμοί οι οποίοι ελέγχουν δεν καθορίζεται εκτελέ. από το Σύνταγμα, κύριε Δημητριάδη, αυτό. Μα ποιο Σύνταγμα, κύριε Αγκουζωμάνη, ποιο Σύνταγμα, το Σύνταγμα του Δικαίου τη Ανάγκη, που εκεί που είχαμε τα θέματα που έλεγχαν τον πρόεδρο, ήταν ο αντιπρόεδρο και το γενικό εισαγγελέα, ο βοηθό γενικό εισαγγελέα. Όχι, δεν υπάρχει μέσα στο Σύνταγμα. υπάρχει. Μπορούμε α... να το αλλάξουμε. Βεβαίω μπορούμε, 100 πράγματα αλλάξαμε στο Σύνταγμα, αλλά δεν είναι τούτο που θέλω. Εγώ λέω οι ανεξάρτητοι θεσμοί να διαχειριστούμε τον τρόπο διορισμού του. Πάρτε εχ, χτε ή προχτέ το διορισμό του Προέδρου τη Επιτροπή Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Εμπήκεν ο πρώην Υπουργό Παιδεία, τον οποίον η εκπαιδευτικη του είπαν τα εξαμάξει. Ναι. Μέλο είναι, μέλος, δεν είναι πρόεδρο. Όχι συγγνώμη, μέλος. Προέδρος. 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 Συγγνώμη, μέλο. Προέδρος, προέδρος. 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 Ναι. Όχι, συγγνώμη, γράψτε λάθο. Ε, να πω ότι ο τρόπο διορισμού αυτών των ανθρώπων θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο έλεγχο. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο. Άρα που... δεν μιλάτε για τον Γενικό Εισαγγελέα ή τον Ελεκτή. Να, στο... να σα πω. Ο Γενικό Εισαγγελέα είναι διαφορετικό, διότι έχω άποψη για εκείνον. Ε, συγκεκριμένη... Ο Γενικό Ελεκτή. Ο Ιωαννάρτο στο Γενικό Έχει διοριστεί ναι... από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ναι. Και όμω στον αγώνα κατά τη διαφθορά πρωτοστατεί ο άνθρωπο. Και έχει Υπέ... δεχτεί και πειρά. Βεβαίω. Και σε ούτε λίγε φορέ σύγκρουση με του αρμόδιου υπουργού. Πολλά καλά κάνουν τη δουλειά με δηλαδή, Το ποιο διορίζει κάποιον. Δεν είναι το ποιο διορίζει, είναι, είναι το πώ διορίζει. Το ποιο διορίζει έχει σημασία, διότι είναι ο πρόεδρο εμφανώ, αλλά το πώ μπορεί να τύχει διαχείριση. Και υπάρχουν δύο ειδών θεσμοί στο κράτο μα. Είναι αυτοί που προέρχονται από το Σύνταγμα και με μεγάλη δυσκολία του αλλάσει, και είναι και αυτοί που προέρχονται από νόμων, του οποίου με μεγάλη ευκολία αλλάζει. Mm. Α πάρουμε σε αυτού που είναι το Σύνταγμα. Και πάρτε για παράδειγμα τον γενικών Ισαγγελέα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα του Γενικού Ισαγγελέα είναι ότι έχει μια σύγκρουση συμφέροντο από το ίδιο το γραφείο του. Ο Γενικό Ισαγγελέα έχει δύο, αρμοδιότητε, δύο αρμοδιότητες που τη μια είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και από την άλλη είναι ο προϊστάμενος των διοχτικών αρχών. Οπότε, όταν υπάρχει κάποιο δημόσιο υπάλληλο ή κάποιο που έχει σχέση με το δημόσιο, ο Γενικό Εισαγγελέα το συμβουλεύει και του λέει: Έγκαμπνει καλά, σωστό, είναι λάθο. Και μετά, όταν διαφανεί ότι αυτό ο άνθρωπο δεν έκαμε καλά τη δουλειά του, πρέπει να κάνει ποινική υπόθεση εναντίον του. Αυτό είναι σύγκρουση συμφέροντο. Διότι ω εχθέ ήσουν ο δικηγόρο αυτού του ανθρώπου και προσπαθούσε να το γλιτώσει και σήμερα ή αύριο να του κάνει ποινική υπόθεση εναντίον του. Αυτή η σύγκρουση συμφέροντο ανεγνωρίστη στο κοινοδίκαιο και στην κοινοπολιτεία. Και πάρα πολλέ χώρε που επήραν ε, το νομικό του σύστημα από την Αγγλία εδιαχώρησαν αυτέ τι δύο αρμοδιότητε. Ούτω ώστε ο νομικό σύμβουλο του κράτου να μην είναι κατά ανάγκη. η υπηρεσία διαχωριστεί από την εισαγγελία. Ακριβώ. Και πρέπει να γίνει αυτό, διότι η σύγκρουση συμφέροντο είναι τρομακτική ε, και είναι ε, ε, επαναλαμβανόμενη και πρέπει να το διορθώσουμε. Και ε, πώ ε, θέλω να ρωτήσω, επειδή ναι. είστε και. Νο... Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Ε, ε, ακόμα ένα πράγμα για του ε, αξιωματούχου που διορίζονται κάτω από το Σύνταγμα. Εγώ θα ήθελα και αυτόν θα, ε, και αυτόν θα εισηγούμουν εάν ε, εκλεγώ, να εκάμναμε. Ε, ακροάσεις ενώπιον της Βουλής οι οποίες να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα όπως γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο για τους επιτρόπους όπως γίνεται στην Αμερική, στη Γερουσία όταν είναι βουλευτέ ή πρέσβεις Αέγκρισης εννοείται ναι, να, δεν, είναι, δεν είναι έγκριση διότι ναι. συνταγματικά ομιλούντες δεν επιτρέπεται και εγώ θέλω λύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν σήμερα χωρίς να αλλάξω το Σύνταγμα <coughs> και η λύση είναι ότι ο Πρόεδρος θα εισηγηθεί στη Βουλή, η κυρία Πρόεδρος, ε, θα διορίσω τον τάδι αξιωματούχων. Θα μπορούσατε να κάμετε μια διαβούλευση και να κάμετε μια μη δεσμευτική δημόσια συζήτηση διότι θα διορίσουμε την κυρία Γκοζαμάνη Γεννικώνης Αγγελέαν <coughs> και, <coughs> θέλω, και, <laughs> θέλω να, και θέλω να εξεταστεί το άτομο αυτόν, από εσά τα κόμματα τα οποία έχετε άποψη, ή έστω και από τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί ο κόσμο μέσα στην έννοια τη δημόσια διαβούλευση να το κάνει και αυτόν. Και μπορεί αυτόν το πράγμα να το εφαρμόσει χωρί να είναι δεσμευτικό. Σε άλλα, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τη φόρμουλα ε, τη ε, ε, Επιτροπή Εναντίον τη Διαφθορά, όπου ένα γνωμοδοτικό ε, συμβούλιο ε, κάνει την πρώτη διαλογή, όπου ο καθένα, α πούμε, θέλουμε να διορίσουμε κάποιος σε έναν ημικρατικό οργανισμό, ο οποίος, Ασχολείται με το τάδε θέμα. Μπορεί και άτομα να θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αυτόν τον διορισμό. Α του περάσουμε από ένα φίλτρο το οποίο να ελέγχει κατά πόσον το συγκεκριμένο άτομο έχει τι γνώσει έχει Μάλιστα. την αξιοπιστία. να λεπτό, γιατί ε, ε, πρέπει να ρωτήσω το yeah. θέμα yeah. τη ατιμορρησία. Επειδή είστε και νομικό. Απόλυτα. Yeah, yeah. Διαφθορά και ακούμε όλα αυτά τι επικρίσει, οι βαθμολογίε τη Κύπρου διεθνώ, η αξιοπιστία κλπ. κλπ. Ε, στην πραγματικότητα. Αυτό που επικρατεί πέραν του φαινομένου τη διαφθορά στην Κύπρο είναι και το φαινόμενο τη ατιμορρησία. Ναι. Δεν καταφέρνουμε ποτέ να στοιχειοθετήσουμε υποθέσει οι οποίε να πάνε στο δικαστήριο και αυτό το σύστημα δικαιοσύνη που έχουμε στην Κύπρο να αποδώσει δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα ότι τουλάχιστον τιμωρήθηκαν αυτοί που τα έφαγαν, αυτοί που έκαναν τι διαπλοκέ κλπ. Πώ θα το αλλάξετε αυτό. Είναι, είναι, δύο, τα θέματα, είναι δύο τα θέματα που γύρεται. Το έναν είναι η δυνατότητα των διοχτικών αρχών να πετύχουν καταδίκες σε συγκεκριμένα γεγονότα και το δεύτερο είναι το γενικό πρόβλημα της καθυστέρησης της απονομής της δικαιοσύνης. Νομίζω δυο ξεχωριστά. Το πρώτο που έχει να κάνει με τις διοχτικές αρχές να πετυχαίνουν καταδίκες αυτό είναι θέμα εκπαίδευση και παροχής υλικού ε, 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 ή τεχνογνωσία στι διοχτικέ αρχέ για να κάνουμε Άρα αυτή τη δουλειά. Αυτό ότι είναι καθαρά θέμα έλλειψη ε, εκπαίδευση των διοχτικών αρχών. Το γεγονό ότι όλε οι υποθέσει που οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, για παράδειγμα για τα χρυσά διαβατήρια, οι τέσσερι που έχουν οδηγηθεί, οι πρώτοι ήδη ε, αθωώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ε, αν δεν το παρούμε εκεί, τότε θα πρέπει να δεχτούμε την ε, θεωρία τη συνωμοσία ότι όλοι αυτοί το έκαναν επίτηδε. Γι' αυτό με κομψών τρόπων προσπαθώ να σα πω ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση. Και βεβαίω δεν υπάρχει αρκετή πολιτική βούληση για να προχωρούν αυτέ οι υποθέσει, διότι και βεβαίω αν είδετε την πρώτη υπεράσπιση που εβάλα στα χρυσά διαβατήρια, ήταν ότι μα κύριε, λέτε μου εμένα, ο κατηγορούμενο είπε ο δικηγόρο λέτε μου εμένα ότι κακός ε, εξεδόθηκε αυτόν το διαβατήριο. Αφού εσύ, κύριε, που είσαι ο Γενικό Εισαγγελέα ή βοηθό, ήσουν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο που ενέκρινε το συγκεκριμένο διαβατήριο. Πού είναι τη σύγκρουση συμφέροντο και πώ θα γίνει μια δίκαιη δίκη. Αν είναι αυτά που μου λέτε, βεβαίω είναι δράμανη κατάσταση. Και αυτό είναι το θέμα όταν πιάνει έναν υπουργό ο οποίο ενέκρινε τα διαβατήρια και το βάλει προϊστάμενο των διοχτικών αρχών. Αυτό ήταν κάτι που θα γίνεται όταν εγκριθήκα διαβατήρια και αύριο κάνει κατηγορία για κόσμο που εξέδωσαν αυτά τα διαβατήρια. Ε, θα σου πει ο δικηγόρο υπεράσπιση με ένα λεπτό, ρε φίλε, που τη μιαν ενέκρινε, θα σου την άλλη Αυτά είναι ρεζιλίκια. Και αυτά ήταν εκεί. Και παρόλο που ήταν εκεί, παρόλο που ελέγχθησαν από πολλού συναδέλφου, έμειναν εκεί. Και είμαι, και, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά εγώ το επρόσεξα τη δήλωση του δικηγόρου υπεράσπιση σε, ένα, σε μια από αυτέ τι υποθέσει, που ήταν ακριβώ αυτό. Αυτά τα πράγματα συνάδουν προς την ατιμορρησία διότι όταν εδιορίζονται αυτοί οι άνθρωποι δεν εδιοριστήκαν με τα σωστά δεν κριτήρια. Δεν είναι φαινόμενο βέβαια σημερινό κύριε Δημητριάδη η ατιμορρησία για τους λόγους που περιγράφεται. Βέβαια Ήταν δεν είναι σημερινο. Ανέκαθεν. Ε, σε σε αυτόν τον να τόπο, το σταματήσουμε. Δεν έχουν τιμωρηθεί όσοι είχαν. Ωραία. Και, αυτό, και σε φαινόμενα διαφθορά. Και γι' αυτόν ακριβώ κατεβαίνω στι εκλογέ με την έννοια του τίμιου κράτου για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Και η έννοια τη σύγκρουση συμφέροντο ατόμων που ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε ήταν ο πρόεδρο και έπαιρνε τα διαβατήρια του οικογενειακού του γραφείου, Είτε ήταν. Α μην ανοίξουμε άλλο. Αλλά... Όχι να το ναι. ανοίξουμε, ναι. να θέλετε διαφθορά. Όχι, διότι... ναι. να τα έχουμε ανακουστεί. Απλώς... Να τα βάλουμε συνταγή και να βάλουμε. Θέλουμε. Η συνταγή τη λύση είναι ότι πρέπει να γίνουν ανεξάρτητε ανακρίσει για αυτό το πράγμα και πρέπει να βοηθηθούν οι διοκτικές... Πριν, πριν δύο-τρει προεδρικέ εκλογέ, το ζήτημα ήταν περισσότερε. Αν θα καταλογιστούν οι ευθύνε για το μεγάλο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Ναι. Και όλοι οι προεδρικοί που ψήφοι τότε έλεγαν ότι έχουν διαδικασίε και θα διορίσουν και ανεξάρτητου ενεκριτέ για να βρούμε του ενόχου αυτού που καταβολεύσαν. και ναι. φτάσαμε εδώ που φτάσαμε στο θέμα του χρηματιστηρίου. Ναι. Το είπαμε και αστείο και... Α... συνεργατισμό που είπαμε... τα είπα στη Βουλή. Το είπαμε και αυτό για το συνεργατισμό. Νωρίτερα το είχαμε πει και για την κατάρρευση τη οικονομία. Ναι, ε, τώρα να το κάνουμε για διαβατήρια. παρέρχονται, έρχονται και φεύγουν, αλλά δεν μένει κάτι πίσω. Ναι, αλλά Δεν αυτόν... υπάρχει κάτι έτοιμο να το εισηγηθεί κάποιο ότι θα κάνω αυτό το σώμα με αυτού για να κάνουν αυτή τη δουλειά με αυτού του ορθεντολεί. Εν τζέσι μαγικέ λύσει. Ο απομηχανή Θεό δεν θα μα σώσει. Εμεί θα σώσουμε τον εαυτό μα. Αρχίζει με γενομένη. Τι είναι αυτό που δεσμεύει τον Αχυλιά Δημητριάδη ότι αυτά που σήμερα λέει εδώ, όντα υποψήφιο για τι πρώτε εκλογέ, θα τα εφαρμόσει όταν και αν εκλεγεί πρόεδρος. 33 χρόνια δικηγορική καριέρα σε δύσκολε συνθήκε, όπου πράγματα που είπα ότι ήταν να κάνω τα έκαμα και τα εκέρδισα. Και όχι μόνο εναντίον τη Κυπριακή Δημοκρατία και εναντίον τη Τουρκία. Κύριε Παπαμελορίδη, άμα πούμε κάτι, το εννοούμε σε αυτήν την καμπάνια. Δεν αλλάζουμε την απάντηση επειδή είναι η επόμενη μέρα. Πράγμα που είδα πάρα πολλέ φορέ ο μόνος τρόπος για να πείσω τον κόσμο ότι αυτά που λέω θέλω να τα εφαρμόσω είναι ο προηγούμενος μου βίος. Και ο προηγούμενος μου βίος μέσα στα δικαστήρια και στις υποθέσεις που έκαμα, και δεν θα σας τις επαναλάβω, είναι αυτό που πιστεύω ότι κάνει τον κόσμο να πιστέψει ότι η ιδέα μου, η εντύπωση μου, ο στόχος μου για έναν τίμιο κράτος θα γίνει και μπορεί να εφαρμοστεί για έναν καλύτερο τόμο. Επιτρέπετε μια ερώτηση, πα στο θέμα εδώ. η κυρία Κοζαμάνε, αν επιτρέψει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. ναι. Έτσι, για να ξυπνούμε και λίγο τον κόσμο που μπορεί να έγινε. Συγγνώμη. Είσαστε ένα από του πρώτου, νομίζω ο πρώτο που κατέθεσε υποψηφιότητα για τι πρώτε εκλογέ, σωστά. Όχι, αφού 5 του Γενάρη. Όχι, ο πρώτο. Που, που πρόθεση. Ναι, 28 Φεβρουαρίου ημέρα. Ναι, ναι. Ο πρώτο. Ε, Πολλοί πίστευαν ότι ε, θα ήσασταν και ήσασταν στο, στη μικρή λίστα για να επιλέξει το ΑΚΕΡ το υποψηφιό του. Τελικά το ΑΚΕΡ δεν σα επέλεξε. Αν και είχε επαφέ με το κόμμα, γιατί το έκανε αυτό το ΑΚΕΡ. Διαφωνεί με τι θέσει σα, δεν καταφέρετε να τον πείσετε, Δηλαδή αυτά που μα λέτε εμά και μέσω εμά τα ακούει και ο κόσμο. Ε, γιατί δεν έπεισαν ε, το ΑΚΕΡ και το ΑΚΕΡ ήθελε αλλαγή και το ΑΚΕΡ συμφωνούσε ότι ε, ε, βαρινόταν με σκάνδαλα η προηγούμενη κυβέρνηση, έπρεπε να γίνει μια εκαθάριση, αν θέλετε, να, να αποκτήσουμε την αξιοποίηση. Πολλά πράγματα που μα λέτε τα ακούμε και από τον υποψήφιο του Ακέλ ή και από το Ακέλ το ίδιο. Γιατί όμω δεν σα εμπιστεύτηκε αυτό το ρόλο, Ακέλ. Το γιατί πρέπει να ρωτήσετε Ακέλ. Εγώ δεν μπορώ να σα πω. Προφανώ σα προβλημάτισε και εσά όμω. Δεν είναι θέμα προβληματισμού. Ήταν θέμα προσωπικότητα. Θεωρούσε ότι δεν μπορεί να ελέξουν τον Αχυλιάδη Μητριάδη. Συνεχίστε να ρωτάτε αυτόν, όχι εμένα. Εγώ θα σας, σας πω, αυτό. εγώ, θα σας πω, εγώ θα σα πω ότι εγώ έκανα ένα πρόγραμμα. Και πρέπει να σα πω ότι πραγματικά ήταν να το κάνω. Διότι ξεκίνησα από το Σεπτέμβριν, έκανα περίπου 80 συναντήσει με φορεί, έκανα πέντε δημόσιε διαβουλεύσει, έκατσα κάτω και έκανα 37 σελίδε πρόγραμμα. Μπορείτε να μου πείτε ότι το πρόγραμμα μου δεν είναι καλό. Εντάξει, και μπορεί να έχετε και δίκιο ότι χρειάζεται διόρθωση. Αλλά έκανα ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα το επαρουσίασα σε όλα τα κόμματα. Συγγνώμη, εκτό από το ΕΛΑΜ. Και του είπα, κύριοι, Κυρί, οι κυρίε, έχω αυτό το πρόγραμμα θέλετε να με υποστηρίξετε ω πραγματικά ανεξάρτητον υποψήφιο. Άλλοι μου είπαν ναι, άλλοι μου είπαν να δούμε και άλλοι μου είπαν όχι. Μέσα σε αυτόν το πλαίσιο εκινήθηκα. Εσείς μου περιγράφετε την κατάσταση με ένα συγκεκριμένο κόμμα. Λυπούμε, δεν είμαι ο αρμόδιος να σας απαντήσω. Ναι, αλλά όλοι σας είπαν όχι. Πάει, υπάρχει, ανήσατε, ναι. ναι. Ποιος. Η αμόχωστος για την Κύπρο. Πάλε ξηχάνετε με. <laughs> Πάλε ξηχάνετε <laughs> με. Και νομίζω τα φύγετε τα συναισθήματα το μου. Από τα παραδοσιακά είναι από τα κοινοβουλευτικά. Από τα κοινοβουλευτικά, ναι, κανένα δεν ήθελε αυτή την υποψηφιότητα και δικαίωμά ε, του. Ε, γι' αυτό ρωτήσω... είμαι πραγματικά <laughs> ανεξάρτητο. <laughs> 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 αυτόν ακριβώ. Δεν σε απογοητεύσει η στάση του Ακέλ. Θα προτιμούσα. εκεί, έχω την Θα να είχα μεγαλύτερη υποστήριξη από αυτή που έχω. Δεν την έχω. Αυτό είναι λόγο να μην συνεχίσω. Το ποσοστό που θα εξασφαλίσετε θα το εξαργυρώσετε στο δεύτερο γύρο. Και με ποιο τρόπο, με πόσα υπουργεία. Μα είναι και κοτσανιάζουμε του ψηφοφόρου, Ζαμί, κύριε Κυριακό. Έτσι είμαστε κόμμα, να πάνε οι δικοί μα. Το ξέρετε πολύ καλά. Τα πράγματα από την πρώτη να, να, σα απαντήσω, διότι η ερώτηση σα είναι πολύ κέρια. Πρώτον, εγώ θα τοποθετηθώ τι είναι η δική μου άποψη για το ποιο θα είναι ο καλύτερο υποψήφιο, εάν βεβαίω δεν περάσω. Διότι ήδη καταδικάσετε εσεί, ότι δεν θα ε περάσω. Εβάσης, Άρα, εφόσον μου δώσετε το δεκμήριο τη δεν μπορεί και να περάσω. Άρα, α πούμε, όμως, για να μην φύγω την ερώτησή σα, εγώ α πούμε ότι δεν περάσω, εγώ θα τοποθετηθώ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω στον κόσμο ο οποίο θα με τιμήσει με την, με την ψήφο του ότι ξέρετε να κάνετε αυτόν ή εκείνον και το άλλον και σίγουρα δεν είναι μέσα στη δική μου λογική είναι το παζάρι να μου δώκουν και να πάρω. Δεν είναι αυτή η λογική μου. Δεν είναι αυτό που το τίμιο κράτο ζητά. Εγώ κάνω αυτή την προσπάθεια Εγώ θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του κράτου, διότι νιώθω ότι θέλω να προσφέρω. Ήμουν τυχερό μέχρι τώρα, καλά τα επία και στην οικογένεια μου και στη ζωή μου και στο γραφείο Με μου. Τους θέλω να δώσω. Ήταν και ολοκληρώντα τα Ερωτήστε του και εκείνου. Και εκείνοι. Ναι, ρωτήστε του. Εγώ μπορώ να σα πω, αλλά δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση. Η απάντηση είναι, είναι ότι, φτε, είναι, ότι έκαμα, έκαμα, έκαμα ό,τι εμπορούσα. Ναι, ήδη ναι. ναι. λένε ότι είναι η δική σα επιμονή ότι θα είστε εσεί ο εκλεκτό, γιατί είστε εκείνο που εξασφαλίζει το μεγαλύτερο ποσοστό τη κρίση. Να, με να στιγμής, τα βάλουμε τα, πρά... να βάλουμε τα γεγονότα και να κάνουμε την κρίση. Τα γεγονότα ήταν ότι αυτή η προσπάθεια ναι, άρχισε το Σεπτέμβριο και τέλειωσε μέσα του Οκτώβρη. Το Σεπτέμβριο οι μόνες δημοσκοπήσεις που υπήρχαν για εμένα ήταν πριν από το Σεπτέμβριο, από τον καλοκαίρι. Και είπαν οι άνθρωποι εμείς τώρα αρχίζουμε να κάνουμε μια καινούρια δημοσκόπηση. Είπα θαυμάσια ιδέα παρόλο που εγώ προηγούμε, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και εφόσον το κάνουμε, να αποφασίσει η δημοσκόπηση. Ώσπου να εξηγηθούμε, ώσπου να βρούμε τον δημοσκόπο, ώσπου να βρούμε τι ερωτήσει, φτάσαμε έω τι 15 του Οκτώβρη. Ω τι 15-20, πώ ήταν, του Οκτώβρη. Ω εκεί θα είχε 8, 10, 15 δημοσκοπήσει, οι οποίε καθαρά είχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εν ώψη αυτών των αποτελεσμάτων και τη καθυστέρηση, ο κύριο Πρωτοπαπά είπε: Κοιτάξτε, παιδιά, το πράγμα δεν προχωρά και έφυγε. Και το πράγμα ετέλειωσε. Και εδώ είμαστε. Και ολοκληρώνουμε και θέλω να σας δώσω τον τελευταίο λόγο για το μήνυμα σας προς τους πολίτες. Ναι, πρώτα απ' όλα να σα ευχαριστήσω για την απόψινή βραδιά. Ελπίζω να κρατήσαμε του uh, τηλεθεατές τηλεθεατέ σα σε εγρήγορση uh, για την προσπάθεια να απόψε. Uh, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι εκλογέ που έρχονται, διότι για πρώτη φορά uh, εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμο να, να, σκεφτεί σωστά εάν θέλει τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία ω τη λύση του Κυπριακού ή αν θέλει να πάρει το ρίσκο τη διχοτόμηση διότι το ρίσκο αυτό είναι πολύ μεγάλο. Εγώ το βλέπω, ανησυχώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο θέλω να αλλάξω τα πράγματα μαζί με το Τίμιο κράτο, τη διαφθορά η οποία υπάρχει και πρέπει να καθαρίσει αυτή η χώρα επιτέλους ούτως ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να έχουν τι ίδιε πιθανότητε που είχαμε εμεί τουλάχιστον ε, αρχίζω, όταν αρχίζαμε. Δεν θέλω τα παιδιά μας να μένουν στο εξωτερικό, θέλω να έρθουν πίσω στην Κύπρο. Αυτή η απώλεια νέων προ το εξωτερικό με λυπεί αφάνταστα. Ε, νιώθω αγάπη για αυτήν τη χώρα, θέλω να την υπηρετήσω, δεν θέλω να με εξυπηρετήσει και νομίζω ότι αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δοκιμάσω σε αυτέ τι εκλογέ να προσφέρω τι θέσει μου για τίμιο κράτο, για μια Κύπρο του 2035 για την λύση του Κυπριακού, διότι πιστεύω ακράδαντα και ελπίζω να μπόρεσα να πείσω κάποιους απόψε, ότι η χώρα μας, η Κύπρος, αξίζει καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ και εσάς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.